Αυτά γουστάρεις. Πολύ. Είσαι, ναι, αλλά αυτά γουστάρεις, είσαι πολύ μοντέρνος σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για εκμοντερνισμό τρομερό, δεν μιλάμε τώρα για ό,τι και ό,τι. Κοίτα εδώ. Δηλαδή εδώ είσαι ένα βήμα πριν το μόντελινγκ, να ξέρεις. Όχι, είμαι όμως το μόντελινγκ. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι είσαι δημοσιογράφος μοντέλο, είσαι σκέτο δημοσιογράφος. Αλλά στον δρόμο. Πολύ δυνατό σήμερα. Πολύ δυνατό. Να τα λέμε, να λέμε αλήθειες. Εδώ εμείς λέμε αλήθειες. Θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια βαριά καταγγελία. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε. Ένα τηλεοπτικό σταθμό, οποιαδήποτε επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι η. Πρέπει να επενδύσει υποδομές. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε δει στούντιο, πώς θα κάναμε εκπομπή εδώ πέρα. Ορθόν, δεν έχω. Άμα οι κάμερες ήταν χάλια, πώς θα κάναμε εκπομπή. Βέβαια, γι' αυτό σου λέω. Αν κάνω επένδυση, ξέρω εγώ, βάζω τόσα λεφτά. Λοιπόν. Ναι. Χάθηκε ο κόσμος να έχουν μια φυσούνα. Που βγήκα εγώ από τα μάξια μέχρι να μπω μέσα, έγινα μουσκεμα. Αποδυτήρια, σαν τα γήπεδα. Μια φυσούνα. Δηλαδή, μια φυσούνα, παιδί μου. Να μπαίνεις μέσα με τη φυσούνα. Υπόγειο πάρκινγκ. Εντάξει, υπόγειο πάρκινγκ δεν έχει ο σταθμός, διότι είναι πλατό, ας πούμε. Να δεν είναι. Λοιπόν, μια φυσούνα. Μια φυσούνα. Μια φτηνή λύση. Δεν του λέω να σκάψει όλη την υπόγεια του Παναγιωτόπουλου. Ναι. Λοιπόν, και του Ιβάν. Ναι. Λοιπόν. Φτιάξε μια φυσούνα, να πηγαίνει τα μάξι, να μπαίνουμε, να μπαίνουμε. Όχι να γινόμαστε μουσκεμα. Πώς να αποδώσουμε μετά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μήπως να μπαίνουμε με τα μάξι μέχρι μέσα. Δεν είναι. Ένα χώρο. Η φυσούνα είναι φτηνή. Δηλαδή, αυτό το. Φυσαρμόνικα. Η φυσαρμόνικα. Ανοίγει, κλείνει. Το καλοκαίρι την κλείνει. Την κλείνει. Όπως το αεροπλάνο. Το φαντάζεσαι να βάλει απέναντι. Από το κτίριο απέναντι, παιδιά. Παρκαδόρο. Εδώ, παρκαδόρο και τα. Όχι, παρκαδόρο δεν θέλουμε, ρε παιδί. Δεν παρκάρουμε. Δεν είμαστε σε μία άνθρωπα. Δεν θέλουμε παρκαδόρο στο ΟΚΑΙΔΙ. Μία φυσούνα, δεν είναι κακή. Μία φυσούνα. Σαν αυτά του αεροπλάνου. Δεν βράχηκε. Από το γραφείο έτρεξα. Γιατί είμαι και αυτό. Δεν βράχηκε. Δεν βράχηκε λοιπόν. Άμα τρέξει, δεν χτίζει. Χτυπάει και η σταγόνα, σταγόνα που έρχεται και η σταγόνα που. Εν τω μεταξύ το πουφάν δεν είχε κουκούλα. Και ξέρει τι έκανε. Είχα βάλει το τετράδιο και έγινε χάλια το τετράδιο από πάνω όπω πήγαινα. Έτσι κι αλλιώ θα το βρέξει. Μία φορά τη βδομάδα ρίχνει όλο το νερό πάνω στο τετράδιο. Μαζί με τον καφέ. Και τον καφέ. Και το γάλα και τη ζάχαρη. Τι να κάνεις, παιδιά, είμαι μέσα στην. Λοιπόν, είμαι ατάσταλος. Παιδιά, ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Κοίτα εδώ, φίλε, κοίτα εδώ. Αυτό είναι ζωντανή. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι απευθείας. Απευθείας είναι η εικόνα αυτή εδώ. Βασίλης Μπαφίδης, οπερατέρ, συνάδελφος. Και ο Φάνης ο Καραμπατζάκης. Ο Βαφίδης με το φάνη που μας τη δίνει το Καραμπατζάκι είναι στο Φάληρο, αν δεν απατώ με αυτό. Στο Φλίσβο, να το γράφω. Στο Φλίσβο είναι η εικόνα. Ωραία. Ωραία εικόνα. Ωραία εικόνα. Ξαφνικά άρχισε να. Λέει, λέει η Μανιαβού στα παιδιά το πρωί. Λέει εδώ στην Νέα Σμύρνη, λέει παιδιά, βροντάει. Άντε ρε, λένε τα παιδιά, ξέρω εγώ, άρχισε και τα λοιπά. Έχω ανοιχτό το παράθυρο εγώ πάνω στο γραφείο και ξαφνικά ακούω και εδώ, εδώ είμαστε στο Κοροπή, κυρίες και κύριοι. Μπαμπαμπαμ, ακούω τη βροχή. Λέω και εδώ βροντάει, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ήρθε, εντάξει, είναι τη εποχή. Η εικόνα που έχω, παιδιά, εγώ, επειδή τώρα ξέρει Χανιά, είναι δυτική Ελλάδα. Ναι. Κέρκυρα, Επτάνησα, Ηλία, Πίνδος από τούτη τη μεριά και Κρήτη δυτική. Mm-hmm. Που έχει πολύ περισσότερες βροχές από ό,τι έχει η ανατολική χώρα. Ναι, γι' αυτό έχει και περισσότερα νερά από τα δυτικά. Και πιο εύκολα. Και περισσότερες συνάδες, πολύ πράσινο και πιο υγρό το κλίμα. Η εικόνα που έχω λοιπόν εγώ ως πιτσιρίκι. Ναι. Είναι καθόμουν σε ένα γραφιάκι, ένα κάτι σιδερένια γραφιάκια που είχαν τότε με ένα φορμάκι από πάνω. Α, ναι, 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 δύο σιρτάρια. Δύο σιρτάρια. Μικρά, μικρά. Ναι. Λοιπόν, μπροστά στο παράθυρο, να κάθομαι τώρα να διαβάζω. Ναι. Και έξω να βρέχει. Ήταν η εικόνα που είχα. Και γύρω από το σπίτι χωράφια. Βέβαια. Χωράφια. Τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, βέβαια. Και επίσης, εμένα μου αρέσει όταν έχει τρικυμία η θάλασσα. Εντάξει, η θάλασσα. Όπως και να είναι, ό,τι ώρα και να πας, σε όποια κατάσταση και να είναι, έχει άλλα χρώματα και άλλη κίνηση. Και βέβαια. Αλλά όταν έχει τρικυμία, πολύ να έτσι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει ωραίο το πράγμα να κάτσει κάπου να είναι ένα τζάμ μπροστά, να μην βρέξει. Και να βλέπεις. Ναι, και να πίνεις ένα καφέ. Λοιπόν, και καφέ και κονιάκ και. Να κάτσει να κάνεις μια εκπομπή. Μια εκπομπή. Να, να βλέπεις το. Λοιπόν. Λοιπόν. Έχω αναθεωρήσει την. Τη στιλιστική μου άποψη. Πολύ δυνατή είναι. Γιατί αυτό μου αρέσει πολύ εγώ, το χρώμα. Πάντως. Πρόσεξε. Πέρα την πλάκα τώρα. Εγώ είχα την πεποίθηση. Ορίστε, κοίτα εδώ. Η... Πολύ ωραίο είναι αυτό. Απευθείας η γυναίκα κοιτάει, σου λέει: όπα, κάτι να δούμε τώρα τι θα πει. Ναι. Να, για λοιπόν. Είχατε ότι όταν έχεις σκούρο ή μαύρο. Ναι, δεν φοράς. Εδώ, βάζεις από μέσα ένα γαλάζιο, ένα που το. Να κάνει αντίθεση. Όχι.
Λοιπόν, περίμενε. Όχι αμέσως. Ναι, πρώτα λες όχι και μετά ακούς την ερώτηση. Όχι, είναι total black ή total blue ray. Είναι γαμάτο αυτό. Λοιπόν, είναι τώρα μου λένε ότι η μόδα είναι ας πούμε πιο προωθημένη. Ας πούμε. Ναι. Είναι, εγώ τι είμαι, total black. Total black. Total black. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Ναι. Θέλει πολύ στιλιστική υποστήριξη. Μα αυτό από μέσα, στιλιστική υποστήριξη. Πρέπει να είσαι σε άπ επίπεδο. Καταλαβες. Και η μανσέτα. Κοίτα εδώ. Πρόσεξε. Άτε. Πολύ δυνατή. Για να παίξει αυτό το επίπεδο. Για να παίξω... Δεν είναι εύκολο. Όχι. Δεν είναι εύκολο να αυτό ξέρεις. Λέω εγώ. Θα μπορούσε να είναι όλο το μαύρο έτσι, με καφέ παπούτσι εδώ να παίξει. Π.χ. όλο μαύρο. Και παντελόνι μαύρο θα μπορούσε να παίξει. Ναι, τώρα εντάξει. Κατάλαβες με ταμπά παπούτσι, ξέρω εγώ. Και να το παίξει πολύ δυνατά την αντίθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είσαι δυνατό. Λοιπόν, τι άλλα νέα. Πάμε λίγο να δούμε. Σέβα, τη πήραν τον μπουφάν. Τη πήραν το παλτό. Τώρα, κοίταξε να δει τώρα. Από τη μια πλευρά τα ακούμε και λέμε εντάξει και τώρα δεν είναι εντάξει. Τώρα να τα λέμε όπως είναι, έτσι. Γιατί καθόμαστε. Κρύωνε και τη πήραν το παλτό να κρυώνει. Ναι, δεν τη αφήσαν να έχει παλτό. Τη είχαν ανοιχτό το φως όλο το βράδυ. Η γυναίκα είχε περίοδο και την. Που σημαίνει ότι είναι πιο ευάλωτη, άρα χρειάζεται και καθαριότητα λίγο. Έτσι. Την είχαν 16 ώρες έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε έτσι. Αυτά λένε οι δικηγόροι της. Τα λέει και ο Δημητρακόπουλος, τα λέει και ο Ριζόπουλος. Ναι. Αν έγινε έτσι, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Έτσι. Για να μιλάμε για ευρωπαϊκά κράτη και σοβαρές συνθήκες κράτης κτλ., την καλή να την βάλετε 50 χρόνια φυλακή, αν είναι ένοχη. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ο Δημητρακόπουλος. Η κυρία Καϊλή μέσω του κυρίου Δημητρακόπουλου μιλάει στην ώρα Ελλάδος και στέλνει ένα σαφές μήνυμα για το τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Πάμε όμως να δούμε πώς το είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος για τα βασανιστήρια που όπως καταγγέλει ο ίδιος με βάση συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπέστη η κυρία Καϊλή. Ζεβέτου Ζουρντίρ και Εύα Καϊλή σε Innocent. Στο κελί στην αστυνομία στις Βρυξέλλες θυμίζουν μεσαίωνα. Δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί, της το απαγόρευσαν, δεν μπορούσε ούτε να ζεσταθεί, της πήραν το παλτό, την άφησαν σε ένα δωμάτιο που ήταν κρύο και δεν είχε την δυνατότητα για μια δεύτερη κουβέρτα και μάλιστα ήταν σε μια κατάσταση που όλες οι γυναίκες βιώνουν μια φορά το μήνα με πολύ αίμα και δεν της έδωσαν την δυνατότητα να πληθεί. Είναι βασανιστήρια. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στις δικτατορίες. Πρώτον, να πούμε ένα πράγμα θα πω. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος επανήλθε με γαλλικά. Μίλησε στα γαλλικά. Ανέλαβε το ρίσκο αυτό και βγήκε και μίλησε στα γαλλικά. Λοιπόν, αυτό είναι απάντηση προφανώς. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το κομμάτι των βασανιστήριων όπως το περιγράφει ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι συναπτό, συναφές, πώς να σου το πω, συμβατό μάλλον. Δεν συνάδει. Δεν συνάδει, σωστά. Απάδει, να το πω έτσι. Απάδει. Έτσι. Σωστά. Από το ευρωπαϊκό πολιτισμό. Για να είμαστε σοβαροί τώρα. Ναι, άλλο τι έχει κάνει να πάει μέσα 50 χρόνια μένα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Λοιπόν, άλλο αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η Καϊλή σε εμάς. Λοιπόν, χθες το βράδυ μίλησα με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Μας έχει στείλει μια δήλωση η οποία περιγράφει και τι του λέει η κυρία Καϊλή. Το μήνυμα της κυρίας Καϊλή. Τι λέει εν ολίγης η κυρία Καϊλή γενικότερα. Λέει, ματαιοπονούν. Εγώ, κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχτώ ποτέ. Κάτι που δεν έκανα. Αν δεν το έχει κάνει, γιατί δεν το παρακολουθεί. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, αυτή είναι ουσιαστικά, αυτό περιγράφει η κυρία Καϊλή. Τι σημαίνει αυτό, ανεξάρτητα από τι θα πει ο Παντζέρη, σου λέει η Καϊλή, γιατί ο Παντζέρη θα καταθέσει την τρίτη υπομυστικότητα, υποστηρικής μυστικότητας. Εγώ επιμένω, ούτε το έκανα, είμαι αθώα, θα συνεχίσω στην ίδια γραμμή. Δεν πρόκειται να αλλάξω στάση. Αυτό είναι το μήνυμά της. Θα το δούμε συνέχεια. Όλη τη δήλωση στη συνέχεια, λίγο αργότερα, να τη δούμε ολόκληρη τη δήλωση για να δούμε πώς περιγράφει και αυτά που καταγγέλει ότι βίωσε και τη στάση της από εδώ και πέρα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τους ανθρώπους να το συζητήσουμε και να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, βέβαια. Τι άλλο άκουσα. Ότι η κυρία Μετσόλα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, πήγε και δήλωσε, λέει, 142 δώρα τα οποία της είχαν δώσει και δεν τα είχε δηλώσει. Δώρα ίσονο σημασία. Κατά την ίδια. Δηλαδή κάτι σαμπάνιες, κάτι σοκολατάκια, κάτι σκευάσματα με χρυσό, αλλά μικρής αξίας, όχι τεράστιας, λιγότερα από 150 ευρώ, λέει, κτλ. Τώρα έσπευσε τελευταία στιγμή να το κάνει, γιατί. Τώρα άραγες. Έτσι που έχουν σφίξει τα πράγματα, ας πούμε. Σφίξανε τα γάλατα. Και ένα ποτήρι νερό να σου φέρανε, θα πεις όπα, μεγάλε. Σφίξανε τα γάλατα. Μου είχα φέρει ένα ποτηράκι νερό. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα πολιτικά, θέλω να συζητήσουμε μία υπόθεση που έχει ειδικό ενδιαφέρον, θεωρώ, και είναι και πολύ σκληρή.
Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αποκαλύφθηκε μία υπόθεση, την οποία θα έχει εξέλιξη επόμενες ώρες, όπως φαίνεται, με έναν τύπο που το έπαιζε ψευδογιατρός. Πάλι. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας. Καταγγέλλεται. Τι έκανε ο συγκεκριμένος τύπος? Ήταν φυσιοθεραπευτής, λένε, έτσι, οι πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα. Ο συγκεκριμένος τύπος, λοιπόν, πουλούσε στους ανθρώπους αυτούς ότι ας κάνω ενέσεις με βλαστοκύτταρα, Δημήτρη. Ενέσεις δεν είχαν τίποτα μέσα, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία. Και ο συγκεκριμένος έπαιρνε από 12,5 έως 30.000 ευρώ, 25.000 ευρώ κάθε φορά. Κάνα εκατομμύριο ξάφρισε. Μάλιστα καταγγέλλεται ότι το 2015-2016 ένας ασθενής πέθανε. Δεν ξέρω αν πέθανε από αυτά που του έδωσε, προφανώς όχι. Πιθανολογείται όμως πέθανε γιατί δεν ακολούθησε θεραπεία που θα έπρεπε να ακολουθήσει. Γιατί βρήκε τον άλλον που πουλούσε ελπίδα. Αυτοί οι ψευτογιατροί, πρόσεξε, το πρώτο που κάνουν είναι, επειδή άμα του πει πάρε και αυτό. Ναι. Σου κάνω εγώ μια ενασούλα τα δράσματα. Ναι, ναι, ναι. Πάρε και αυτό, πιες και εκείνο. Αν ακολουθήσεις, αν έχεις παράλληλα τον κανονικό σου γιατρό, πας στον άλλο γιατρό και του λες, μεγάλε, βρήκα και έναν άλλον που μου έδωσε αυτό. Αυτό, τι λες? Ναι. Σου λέει αυτός, όπα, αυτό τι είναι? Γι' αυτό το πρώτο σκαλοπάτι για να τον εξαπατήσει είναι να του κόψει τις... Να του απαξιώσει. Να του απαξιώσει και να του κόψει τη σχέση με τον κανονικό γιατρό. Να τον εμπιστευτεί πλήρως, να του πει ότι η θεραπεία εκείνη, η δική μου για να δουλέψει, πρέπει να σταματήσει το αλουνού. Για να σταματήσει το αλουνού, τον κάνει πέρα, τον κόβει επικοινωνία τα πάντα και έλα σε μένα μόνο εγώ. Δεν υπάρχει τρόπος να είσαι ψευτό γιατρό, να του δίνεις ματζούνια και να έχει και τον κανονικό γιατρό δίπλα, διότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθείς. Δημήτρη, εγώ πραγματικά. Μιλάμε για εγκληματίες τώρα. Γιατί εδώ και για την επικαιρότητα στα πολιτικά. Γιατί λέω και να το πούμε αυτό το θέμα. Μου γυρνάει το μάτι, τρελαίνομαι. Και με την προηγούμενη υπόθεση του ψευδογιατρού, άνθρωποι ευάλωτοι γιατί είναι ασθενείς. Όχι ντροπή, δεν είναι μόνο ανήθικο, είναι δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Έγκλημα είναι, ρε. Κανονικό. Βαρύ έγκλημα. Ένας άνθρωπος, δηλαδή τα παιδάκια στην προηγούμενη περίπτωση του ψευδογιατρού, που τους πουλούσε ελπίδα στους ανθρώπους και τα βασάνιζαν τα παιδάκια. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δηλαδή. Συγγνώμη. Δεν μπορώ. Κουλάρα. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ακουλάρω, πάμε στα πολιτικά που είμαι ήρεμος. Κουλάρω, κουλάρω. Που είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο θέμα με την ΑΔΑΕ, την κλίση του κυρίου Ράμ, που ο κύριος Ράμο ζητάει να επανακαθέσει στην Επιτροπή Θεσμών της Διαφάνειας. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα με το SMS Καλογρίτσα, τι γίνεται με το υπόσχεση τηλεοπτικών αδειών, με τις βαλίτσες και με τα λεφτά που κατήγγειλε η γραμματέας του Καλογρίτσα ότι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε μήνυση. Αλλά εχθές το βράδυ στο Ευρωκοινοβούλιο εκδόθηκε ένα ψήφισμα για το αν θα πρέπει να παραπεμφθεί ο Πούτιν και ο Λουκασέγκο σε ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα στην Ουκρανία. Εκεί 33 ευρωβουλευτές πέρασε το ψήφισμα αυτό. Απήχαν 33 ευρωβουλευτές. Μεταξύ αυτών που απήχαν ήταν 4 ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το κατήγγειλε δημόσια, το είπε τέλος πάντων δημόσια η κυρία Σιμακοπούλου, που είναι εκπρόσωπος των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και ήταν ο κύριος Κούλογλου, ο κύριος Παπαδημούλης, ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Κουντουρά. Δεν ψήφισαν. Αυτό έχει προκαλέσει μια σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι έχετε μια επαμφωτερίζουσα στάση σχετικά με το θέμα του Ουκρανικού. Ακριβώς. Γιατί κλείνετε το μάτι και στον ένα και στον άλλον και ξέρω εγώ τι. Είδα μια αντίδραση του κυρίου Κούλογλου που λέει απέχουμε ως στάση γιατί, εγώ τουλάχιστον εαυτό του προφανώς φαντάζομαι, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να πηγαίνουν στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης και όχι σε ειδικά δικαστήρια. Απαξιώνεται το ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Αυτό γράφει, αυτό ήταν την ανακοίνωσή του. Θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά ένα θέμα που έχω την εντύπωση ότι στη συνέχεια θα φουντώσει στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή την ώρα η Μαρία Ζαφυρίου μας ενημερώνει ότι βάζουν λουκέτο σε ένα νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς για κάποιες παραβάσεις. Πάμε στη Μαρία Ζαφυρίου. Έλα, Μαρία. Το κλείσαν το μπουζουξέδι. Το κλείσαν. Ηλία, ρίξτο. Το θυμάσαι. Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Βλέπετε εδώ την δικαστικό επιμελητή, βλέπετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι άνοιξαν την κεντρική είσοδο του νυχτερινού κέντρου που βρίσκεται στην περιοχή του αεροδρομίου. Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, επιστρέφει στα χέρια του ιδιοκτήτη. Ναι. Υπήρχαν κάποιες ιστορίες δικαστικές με την εταιρεία του τραγουδιστή που εμφανιζόταν εδώ, ναι, κυρίως τους μήνες τους καλοκαιρινούς, ναι, οι εμφανίσεις. Δηλαδή τώρα εδώ στην περιοχή τα νυχτερινά κέντρα δεν λειτουργούν το χειμώνα και ειδικά μετά την κρίση. Λοιπόν, μετά από δικαστική απόφαση... Ποιος το είχε πάρει ο τραγουδιστής προφανώς.
για να το εκμεταλλεύεται εμπορικά και επιχειρηματικά. Προφανώς υπήρχαν κάποιες διαφορές στα οικονομικά, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι, ναι. Δηλαδή. Και το πήρε πίσω τώρα επιχειρηματίας. Ε? Καλά καταλαβαίνουμε. Και για κακοδιαχείριση ο ιδιοκτήτης. Επανέρχεται ποιος είναι ο τραγουδιστής, στα χέρια του ιδιοκτήτη. Του ιδιοκτήτη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφει. Να καταλάβω κάτι τώρα. Για καθίστε, ρε παιδιά. Δηλαδή θα έχουμε εδώ στο σαλόνι και θα έχει μπουζουκιά. Θα έχει, μωρέ. Θα ξανανοίξουν. Με άλλο σχήμα. Θα τα ψάξουμε. Θα τα ψάξουμε να τα βρούμε. Πολλά έκλεισαν, η αλήθεια είναι. Το χειμώνα δεν ανεβαίνουν όλοι. Δεν ανεβαίνουν το χειμώνα Σαλονίκη. Ανεβαίνουν κατά την άνοιξη Σαλονίκη, τα μεγάλα σχήματα. Σωστά. Δεν έχουμε πολλές επιλογές δυστυχώς εδώ. Έχουν γίνει κέντρα δεξιώσεων ουσιαστικά. Στα Λαδάδικα πηγαίνουμε. Καλά, στα Λαδάδικα είναι υπέροχα. Να διασκεδάσουμε. Ρε, πίστα μεγάλη θέλω τώρα. Μην αλλάζει κάποια κολοκυθιά. Μαρία, θα σου δώσω. Είναι για του νοικοκυρέου. Για εμά του που τα σπάμε, α πούμε. Το καμπουράκι του γλέτζε του κεφιού. Δεν υπάρχει. Εδώ την περασμένη εβδομάδα. Θα κάνω μια αποκάλυψη τώρα. Τι αποκάλυψη. Θα κάνω αποκάλυψη. Οικογενειακή σου. Θα τα πω όλα για σένα. Από όλα για σένα. Μαρία, σου δώσω μία άχρηστη πληροφορία, αλλά για τους τηλεθεατές δεν είναι άχρηστη πληροφορία. Είσαι εξάδελφος του Ρέμου. Το είπαμε αυτό. Ναι, αλλά το αποκαλύπτω εγώ ενώπιον του ελληνικού λαού. Το έχουμε πει. Και αντί να μας πάει στο Ρέμο, Μαρία, ένα βράδυ ο Γαμπουράκης, μας το παίζει τώρα ότι δεν αυτό, δεν ξέρω, δεν είδα. Όχι. Κοίταξα από την άλλη πλευρά και δεν σας είδα. Ρε παιδάκι μου, μισό λεπτό. Ναι. Ο Αντώνης ο Ρέμος είναι η μάνατρα από τα Χανιά. Δεν το ήξερα, μου τα έλεγε ο Καμπουράκης. Ναι, μωρέ, είναι από τα Χανιά, η μάνα του και είμαστε εξάδερφοι. Γουστάρω, Ρέμο, πάω, Ρέμο. Άντε, ρε. Μας... Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εδώ, εγώ για να έρθω στη Θεσσαλονίκη θέλω πίστα η οποία θα είναι βουνό. Τα λουλούδια. Τα λουλούδια και ναι. Πίσω από το βουνό ο τραγουδιστής. Έτσι θα εμφανιστείς. Δεν είναι. είναι. Τώρα πάνε εκεί με τους τροχούς και τα κόβουν. Όχι, ρε παιδιά, μη μας χαλάτε τα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε ο Γιαννόπουλος. Θεός χωρέστε. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εδώ είναι το μαγαζί, τα βλέπουμε, έχουμε καλημέρα, εικόνα, παίρνουμε και μετά. Εντάξει, καλημέρα, Μαρία. Ωραίο ήταν αυτό, εντάξει, ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θες. Πάμε στον καιρό. Πάμε γιατί ο καιρός σήμερα έχει το θέμα του. Να δούμε λίγο, να δούμε έξω τι γίνεται λίγο. Γεωργία, τώρα να δείξουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Δήμητρας έγινε στην Κηφισίας και οφάνησε στο Φλίσβο. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα και στους δρόμους, γιατί τώρα πηγαίνατε για δουλειά κάποιοι. Δήμητρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε λοιπόν στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού. Αυτή τη στιγμή έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Νωρίτερα. Πάει. Ναι. Η βροχή τα άλλαξε τα φώτα. Έχει πρόβλημα με τα μεγάλα. Η βροχή. Ο Φάνη. Α, οι θάλασσες. Βλέπω. Είναι ότι πρέπει να πάρεις. Το σεφ. Ναι. Στην παραλία την οποία παιδιά προτιμούν οι χειμερινοί κολυβητές, σε γνωστή παραλία του Φλίσβου, βλέπετε μανιασμένη θάλασσα, ωραία. Πολύ ψηλά κύματα. Ξεκίνησε και εδώ ωραία. Να βρέχει πριν από λίγο, βρέχει αναδιαστήματα. Μέχρι πριν από λίγο έβρεχε καταρακτοδός σε αρκετές περιοχές. Ναι, αλλά τώρα φάνηκε να είναι ζωντανό το ρεπορτάζ. Τώρα βρέχει στην Παλίνη και στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα. Ναι, εντάξει, αλλά για να είναι ζωντανό το ρεπορτάζ. Σου... Στην Παλίνη και την Αγία Παρασκευή. Πρέπει να πα στο Βραχάκι και εκεί δίπλα. Στην άκρη. Να πας. Όχι, πρόσεχε, ναι, Φάνη. Ναι, εκεί θα το κάνουμε. Στο Βραχάκι θα στηθείς απάνω να σε βρέχει το κυματάκι. Στο Βραχάκι να κοίταξε να δεις. Μην τζιμπάς, Φάνη. Σε πραγματικές συνθήκες πώς γίνεται το ρεπορτάζ. Ο Ελίτης λέει μες στις αφρόσκονες. Ναι. Αυτό το κύμα που σκάει και σε λούζει, ο Ελίτης το λέει αφρόσκονες. Αφρόσκονες. Βέβαια. Λοιπόν. Στις αφρόσκονες σε θέλω. Εκεί, σε πανάτος, κοντά είναι. Όχι, προς τα με. Ακόμα, προχώρα. Κάποιες... Προχώρα. Έρχεται κατά πάνω μας. Όχι, να πας εσύ κατά πάνω της. Πήγαινε, σε παρακαλώ, σε μια καφετέρια να διαβάσεις Ελίτη. Ρε, άστον, ρε, παιδί μου. Πιο αριστερά, παιδί μου, πιο αριστερά. Λίγο πιο αριστερά, προχώρα. Λίγο. Λοιπόν. Ωραία, πάω λίγο ακόμα. Γεια σου, ρε Φάνη. Νάτος, είδες ότι είναι τολμηρός. Να σας πω για το απαγορευτικό. Το λιμενικό, από ό,τι επικοινώνησα προλίγου, δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό. Υπάρχουν δύο αλλαγές σε δρομολόγια πλοίων. Στο Διαγόρας, ναι. Το οποίο δεν απέβλεψε. Και στο Blue Star Patmos, το οποίο αντί για τις 10 χθες το βράδυ θα φύγει στις 8 σήμερα το πρωί. Το Blue Star Patmos, όπου στην ανοιχτή επικοινωνία κάναμε και ζωντανή σύνδεση πριν από λίγη ώρα με τον Κλίαρχο. Θα φύγει γύρω στις 8. Mm. Φαίνεται να φτιάχνει ο καιρός, θα μας τα πει και ο Κλίαρχο. Βέβαια. Να περιορίζονται κάπως οι άνεμοι. Λοιπόν. Πάμε μια Κηφισία. Γιατί Δήμητρα βλέπω. Έλα, Δήμητρα.
Βρέχει, μωρέ. Ρίχνει. Βρέχει, βρέχει ακόμα, αλλά έχει μολοποιηθεί η κατάσταση. Πάντως νωρίτερα, μέσα σε λίγα λεπτά, γέμισαν οι δρόμοι, πλημμύρισαν, ουσιαστικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα πρέπει να ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να μην διασχίζουμε χυμάρους, ρέματα, να προσέχουμε. Κομμένες παλικαριές. Και ελπίζω να μην έχει κίνηση. Αυτό το περνάω, μωρέ. Το όχι περνάω. Παναγία μου, ποτέ το περνάω. Περνάω. Και σε περίπτωση χυμάρων να μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία. Σωστά, του σωστά. Λοιπόν, εντάξει, την Πετρούλα, να τα πούμε πάλι. Να τι μετακινήσει μα. Να τα πούμε. Κλέαργε, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, πες μου κάτι. Θα φτιάξει, θα έρθετε. Φεύγει η καράβη τώρα με αυτό το πράγμα. Τα καράβια φεύγουν, αλλά εκεί που περνάει η λέλαπα, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν ακόμη και τα 8 που φοράει, λοιπόν θέλει μια προσοχή. Κακοκαιρία λέλαπα. Λέλαπα. Ναι, η λέλαπα είναι έτσι μια ασθενή ζώνη καταιγίδων, η οποία έχει μεγάλο μήκος, μικρό όμως πλάτος. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τώρα αυτή εδώ τη στιγμή. Εδώ είναι οι λέλαπες. Ακριβώς. Oh. Που εκδηλώνονται οι καταιγίδες σε πραγματικό χρόνο. Μπλίτζορτούνγκ λέγεται η ιστοσελίδα, η οποία συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από ερασιτέχνες και τοποθετούν έτσι κάποιους αισθητήρες για να πιάνουν τις ηλεκτρικές αυτές εκενώσεις. Φίλε, αυτά τα στρόγγυλα τι είναι τώρα, σεισμοί. Είναι που πέφτουν οι κεραυνοί αυτή τη χρονιά. Κεραυνοί. Να εξηγήσουμε λίγο το χάρτη αυτόν. Πολύ ωραία. Οι άσπροι κύκλοι, μάλλον τα άσπρα γενικότερα αυτά σημαδάκια, δείχνουν αυτή τη χρονική στιγμή τις καταιγίδες. Ρε φίλε, όσο πάμε προς τα κύθυρα στην πατρίδα μου, γίνεται χαμός, ρε παιδιά. Ρε προσέξτε, μην βγείτε, παιδιά, έξω. Καθίστε μέσα. Όχι εκεί, κύθυρα εκεί πέρα που είναι οι κεραυνοί. Κοίτα εδώ, χαμός γίνεται, το βλέπεις. Ναι, όσο πηγαίνουμε προς το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα, είναι οι κεραυνοί που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο δίωρο και τρίωρο. Άρα λοιπόν. Το άσπρο είναι τωρινή. Το άσπρο είναι τωρινή. Βλέπουμε δηλαδή πλέον ότι η λέλαπα αρχίζει και μετακινείται μέσα στο Αιγαίο. Προς την περιοχή της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, πιάνει σιγά σιγά τις Κυκλάδες. Έχουμε ενεργές καταιγίδες αυτή τη στιγμή προς την περιοχή της Χαλκιδικής, στο τρίτο πόδι και το δεύτερο πόδι, αλλά και την βορειοανατολική υπηρετική χώρα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτό τώρα το μέτωπο καταιγίδων βλέπετε χαρακτηριστικά. Ώρα με την ώρα θα κινείται ολοένα και πιο ανατολικά, για να καταλήξει στο Ανατολικό Αιγαίο να βελτιωθεί πλέον ο καιρός. Θα χτυπήσει τις Κυκλάδες όλες, θα περάσει από πάνω. Και τις Κυκλάδες, ιδιαίτερα θα λέγαμε τις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες. Θα βελτιωθεί λοιπόν ο καιρός πρόσκαιρα. Αλλά όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά, Παναγιώτη και Δημήτρη, από το Ιόνιο σχηματίζονται και πάλι νέες καταιγίδες που θα μας απασχολήσουν από το απόγευμα και στη συνέχεια. Εκεί είναι εκεί που είναι τώρα στη μέση. Ακριβώς. Έρχονται. Προς το κεντρικό Ιόνιο και προς τα δυτικά. Αυτό το χαρτί δεν τον έχω ξαναδεί. Και εγώ πρώτη φορά τον βλέπω. Είναι ένας χάρτης όπου μπορεί ο κόσμος να το συμβουλεύεται για να βλέπει, ας πούμε, που έχουμε καταιγίδες σε πραγματικό χρόνο και θα ήταν έτσι και μια καλή ιδέα μήπως αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί και με το 112. Δεν ξέρω βέβαια. Λέμε τώρα. Κάνουμε μια γενική κουβέντα με την έννοια ότι. Η κεραυνή, η συχνότητα των κεραυνών πολλές φορές συνδέεται με την ένταση των βροχοπτώσεων. Έτσι. Όσο πιο πολλούς κεραυνούς έχουμε. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να αποτελέσει μια ιδέα. Όπου ρίχνει, όταν ρίχνει και όπου ρίχνει πολλούς κεραυνούς, είναι όταν βρέχει μόνο, δεν πέφτουν οι κεραυνοί. Όταν έχουμε τις δραγδαίες βροχοπτώσεις και το χαλάζει, πολλές φορές έχουμε έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν είναι το ακραίο, ας πούμε, φαινόμενο. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει. Δηλαδή, κεραυνός δεν πέφτει, ας πούμε. Να μην βρέσει. Στεγνό. Ναι, μπορεί αλλά... να συμβεί και αυτό. Ιδιαίτερα όταν έχουμε πολύ θερμές καιρικές συνθήκες, πολύ ξηρή ατμόσφαιρα, οι ξηρές καταιγίδες όπως λέμε. Παρατηρούνται κυρίως στα καλοκαίρια και είναι και η αιτία πολλών πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε ορεινές κυρίως περιοχές. Σωστό, δεν το είχα παρατηρήσει. Όταν έχουμε πολύ θερμό περιβάλλον. Αλλά πάντα λέγαμε αρχίζει και ρίχνει απ' έξω, οπότε βρέχει. Ξεκινάει η βροχή και μετά η κεραυνή σιγά σιγά συνδέεται με τη συχνότητα και το ακουστικό έτσι. Και, ήχος... και αυτό πόσο θα κρατήσει, Κλέαρχη, μας δείχνεις τώρα. Τώρα, Δημήτρη, θα κινούνται κατά διαστήματα αυτά τα μέτωπα καταιγίδων. Θα περνάνε δηλαδή καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα σαρώνουν τη χώρα μας. Θα πάμε έτσι μέχρι και τη Δευτέρα-Τρίτη περίπου. Δηλαδή θα βελτιώνεται ο καιρός, θα ξαναχαλάει μετά από 6-7 ώρες. Και πάλι το ίδιο μέχρι Δευτέρα-Τρίτη. Ψηλή θερμοκρασία, δεν είναι χαμηλή θερμοκρασία. Ψηλή θερμοκρασία. Είναι καλός ο καιρός για την εποχή. 16 βαθμούς είχε το πρωί. Δεν είναι καλό. Είναι καλό να βρέξει, να χιονίσει λίγο στα ορεινά. Δεν είναι κακοκαιρία. Καλοκαιρία είναι για την εποχή. Σαφώς. Εντάξει. Σε φυσιολογικές συνθήκες είναι. Να πούμε τώρα βέβαια ότι προς τα νότια τμήματα εδώ προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα συναντήσουμε θερμοκρασίες σήμερα κοντά στους 18 βαθμούς. Στον αντίποδα στη βορειοδυτική Ελλάδα, Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία που ίσως χιονίσει ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 6 με 7 βαθμούς, όχι πάνω από τους 6. Ελλάδα είναι. Άρα λοιπόν μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά. Εδώ τώρα βλέπουμε το αίτιο όπου έχουμε αυτήν την αλλαγή του καιρού με το βαθύ μπλε χρώμα. Είναι αυτό το κύμα κακοκαιρίας που θα στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες. Εκεί βλέπω εγώ Ελβετίες, Ιταλίες, πρέπει να γίνει το χαμός. Ακριβώς. Εκεί είναι που θα καταλήξει στην ουσία αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Ξεκίνησε από τα βορειοδυτικά τμήματα
της Μεσογείου, θα καταλήξει στα πιο νότια τμήματα της Ιταλίας προς την Νάπολη. Εκεί περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να σχηματίσει και τη μετεωρολογική βόμβα που έχουμε πει. Δηλαδή, αν θα βαθύνει πάρα πολύ αυτό το κύμα καυγέρας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια βόρειο-ανατολική τροχιά για να πάει προς τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, επηρεάζοντας όμως και τη χώρα μας με τα μέτωπα κακοκαιρίας που συνοδεύουν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Άρα μέχρι τη Δευτέρα θα βρέχει. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε πολλές μέρες. Δεν πειράζει. Θέλει έτσι μια προσοχή. Μια χαρά είναι. Προσοχή. Ρε, μην έχει επικίνδυνα φαινόμενα και πάμε παρακάτω. Βλέπω εγώ τις λεμονιές από κάτω και είναι. Οι πορτοκάλιες. Πορτοκάλιες. Από πίσω στο ανακαλύπτω έχουν λεμονιές, ας πούμε, δύο-τρεις λεμονιές. Και τις βλέπεις. Αυτές οι πορτοκαλιές στην Κρήτη που δεν έχουμε φάει ένα μισό πορτοκάλι, πώς είναι. Κούκλες. Συγγνώμη, τι θες, πορτοκάλι θες. Δεν θέλω, ήταν κουκούτσια, είπες. Και μου είπες κιόλας ότι... Οι παλιοί σπόροι, τα παλιά φρούτα, ναι, και όχι τα πειραγμένα, ναι, από τους διάφορους πολυεθνικές που έχουν πάρει, τα έχουν κάνει μαντάρα και έχουν βγάλει κάτι υβρίδια. Ο καπιταλισμός, λοιπόν, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό που σου λέω εγώ, ναι, λοιπόν. Έχουν σπόρια. Τα καινούργια είναι που πας και αγοράς, παίρνεις ντομάτα, παίρνεις σπόρο ντομάτας. Τσάμπα, θα μας δώσεις μισό ή... Λέω, πας και παίρνεις σπόρο ντομάτας, ναι, τον φυτεύεις, ναι, βγάζει ντομάτα, ναι, και η ντομάτα αυτή δεν βγάζει σπόρο να ξαφυτευτεί. Πρέπει να ξαναπάρεις σπόρο από την πολυεθνική. Αυτές οι ντομάτες χρησιμοποιούμε για να τρώμε, για τις πετάμε. Όχι, κάνεις λάθος. Όλες οι ντομάτες, όλες οι ντομάτες που τρώσεις είναι έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Λοιπόν, οι παλιοί σπόροι, αλλά πού τα ξέρεις εσύ αυτά, εσύ είσαι του δικαστικού, να βρεις κανέναν εισαγγελέα και κανέναν του Ζαδάη και να το... Δεν μπορείς. Θα σε ρωτήσω, θα μας φέρεις τώρα μισό πορτοκάλι να φάμε ή... Κλέαργη, ευχαριστούμε πολύ. Κλέαργη, πορτοκάλια τρως. Βεβαίως. Θα σου φέρει ο καμπουράκι. Θα σου φέρω. Και είναι απαραίτητη σε ιώσεις και τα κρυολογήματα, έτσι δεν είναι. Πολύ καλό. Έχουν ειδικό άρωμα, ειδική γεύση. Το πρωί λέει, πώς το έλεγε, μου το έλεγε η κυρία Καλλιόπη, ρε φίλε αυτό. Το πρωί λέει, είναι το πορτοκάλι είναι χρυσός. Για το στομάχι. Ναι, το μεσημέρι είναι... Ασύμι, το βράδυ σίδερο. Σίδερο, μπράβο. Μολύβι. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Κλέαργη. Το πρωί θα σου φέρω, μην το πρωινό. Θα σου φέρει αύριο το πρωί όμως. Όχι τη Δευτέρα, αύριο. Πόσα πια να μοιράσω, δηλαδή, πορτοκάλια κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο τύπος. Λοιπόν, ο τύπος της ημέρας. Έχω και μια παλιά εφημερίδα σε αυτές τις εκδόσεις καθημερινής. Ναι, ναι. Τις βλέπεις εδώ. Η και παλαϊκή εδώ εκδήλωση, πότε είναι, του. 56 λέει, τώρα δεν βλέπω. 56. 56. Ναι. Βρετανικού Κύπρο εγκλήματος. Κύπρος. Κατέληξε, για την Κύπρο είναι αυτό. Όχι, ρε, Κύπρος είναι. Γιατί α, ναι, Κύπρο, αγωνιστός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Ελευθερίας. Ελευθερίας, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή απάτη. Πουλάνε ανύπαρκτες επενδύσεις. Με δέλεαρ υποθέμενες υπεραποδόσεις. Επιτίδη προσεγγίζουν ανυποψίας τους και υφαρπάζουν περιουσίες. Προειδοποίηση από Καλογρίτσα. Ένας τόμος από SMS απειλεί τον παπά. Έχω λέει άλλα 200. Είπε ο Λοβέρδος χθες. Αφωνία στην κουμουντούρια της αποκαλύψης, ο πρώην υπουργός δηλώνει ότι δεν θα απολογηθεί. Θα απολογηθεί για τον συνηγόρο του δικαιωμάτου. Ναι, αυτό το... Άλλωστε, να σου πω και κάτι άλλο τώρα για να είμαστε ακριβείς. Έχει πει ότι εγώ δεν πάω, το θεωρώ πολιτική δίωξη. Ναι. Θα είμαι στη Βουλή, ναι, εκπροσωπούμε, δεν θα πάω εκεί. Αλλιώς θα απολογηθεί για τον συνηγόρο. Η τραγωδία στο μάτι. Μέγα γκάλοπ σε τροχιά αυτοδυναμίας με 8. Μπράβο. Αυτό ξέχασα να πούμε. Με 8,9 λοιπόν, μονάδες διαφορά. Είναι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου 8,9. 7 είναι στην πρόθεση. Ναι. Και λέει ότι πλέον είναι πλειοψηφή το ρεύμα που θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Ουσιαστικά. Ναι. Αυτοί που θέλουν αυτοδυναμία συντριπτικά θέλουν να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που θέλουν συνεργασίες συντριπτικά ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι καλά, ναι, αυτό. Εντάξει, ανέβηκε λίγο ο Ανδρουλάκης, λίγο. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι. Τον δίνει στο 12 κάτι εκτίμηση, αν δεν απατάμε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η καθημερινή. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και το 2022 στα ακίνητα, μια περίεργη εισβολή στο Κολέγιο Αθηνών. Το είδαμε χθες στο δελτίο το θέμα. Εδώ είναι δύο σχολικοί μπήκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα και όσα είδαμε και με την ανακοίνωση του Κολεγίου, ήταν. Γιατί υπήρξε ένας πανικός στους γονείς. Δεν είναι αστείο πράγμα αστείο αυτό. Λοιπόν, δύο μαθητές, λέει μια βεντέτα μεταξύ δύο μαθητών του σχολείου, βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, συνδέεται με εισβολή δύο εξσχολικών στον χώρο του κολεγίου. Να σας το πω εν τάχει, φαίνεται ότι δύο έγιναν καυγάς εκτός σχολείου και δύο
πήγαν μετά δύο άλλοι για να κάνουν τσαμπουκά. Έλα εδώ, ρε, και τέτοια. Και πήδηξαν από κάπου, μπήκαν στο σχολείο μέσα ή δεν τους αντελήφθησαν. Υπήρξε κινητοποίηση, τα παιδιά μείναν μέσα. Δεν έγινε τίποτα, ούτε έφεραν αντικείμενα, τους βρήκαν. Η αστυνομία λέει ότι είναι όλα οκ. Αυτό έγινε απλά. Λοιπόν, συνταγματική κρίση πανικού, απαγορευτικό Μαξίμου Σεράμο να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές. Αήθησε επιθέσει από βουλευτέ τη Νουδού, ηρωνίε από τον πρόεδρο τη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ, νέο βήμα συνταγματική εκπομπή από πανικόβλητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πάνε, γιατί άκουσα χθε από την Δημοκρατία γενικά ότι ο Ράμο δεν είχε δικαίωμα να το ζητήσει. Έπρεπε να το ζητήσει η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι εδώ τον πάνε ότι ο Ράμο παίζει πολιτικά πλέον. Το λένε ευθέω στην Δημοκρατία. Το θέμα από την άλλη πλευρά είναι ότι αφού έχει κάτι να πει, ρε παιδιά, α τον καλέσει η κυβέρνηση, α πάει. Η πλειοψηφία να πάει. Να πούμε τι γίνεται, να δει τι γίνεται. Δηλαδή. Τελειώνει η ιστορία αυτή. Να κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ μέσα. Εντάξει, δεν είναι. Ποιος ξέρει το Ράμο. Ξέρεις κάτι, θα σου πω κάτι. Αυτό είναι μια παγίδα την οποία εγώ δεν αρνούμαι να παίξω. Θα σου πω γιατί. Για τον απλούστο λόγο ότι πράγματι έχεις δίκιο. Δεν συζητάει ο κόσμος αυτό. Το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Δηλαδή. Δεν πρέπει να το αφήνουμε να πέφτει στην αφάνεια με την έννοια όχι της πολιτικής εκμετάλλευσης. Ναι, εντάξει. Έτσι, δεν το λέω με αυτή την έννοια εγώ. Γιατί τώρα εδώ και έγινε χαμός και με το Κουκουέ χθες, να σου πω. Γιατί δεν είναι έτσι, είναι και τα άλλα. Όλα δηλαδή. Το 16 το Κουκουέ του είχαν μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο, το είχαν παγιδεύσει. Ναι. Με λογισμικό. Ναι. Όχι με επισύνδεση νόμιμα. Ναι. Με λογισμικό. Ναι. Ξεκίνησε έρευνα. Μετατράπηκε σε πλημέλημα το ιστορία. Και αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία και το λένε εισαγγελεί στη Βουλή. Να τρέξει σε πλημέλημα, παραγράφηκε. Το Κουκουέ δηλαδή τίποτα. Το παρακολουθούμε το Κουκουέ, δεν έγινε κάτι. Ποιο παρακολουθεί το Κουκουέ, τι να σου πει, τι άλλο. Δηλαδή, γενικώς, ακούω κάτι πράγματα, ας πούμε. Δεν το λέω. Λες τώρα να παρακολουθείς τον αρχηγό και θα λέμε το, τον πρωθυπουργό. Έχει κάτι, ας πούμε. Τώρα κάνουν κάτι, είμαι προφυλαγμένοι. Τώρα πα και παρακολουθεί, ας πούμε, ένα κόμμα. Παρακολουθεί τη γυναίκα του Καμπουράκη. Την ξαδέρφη του Παναγιώτου Σταλιά. Δηλαδή, τι του είχε πιάσει. Δεν ξέρω. Παρακολουθίαση. Παρακολουθίαση, ναι, να ακούμε. Το μεγάλο... Είναι αυτό που λένε οι κυβερνήσει, αφουγκράζομαι τα προβλήματά σα. Ναι. Τα αφουγκράζονται. Μα δεν ήταν. Κοίταξε, δεν ήταν. Αυτή δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι ιδιώτες. Βέβαια. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Μα φυσικά. αλλά για την εκβιασμό. Δεν μπορεί να του βγάλει πέρα. Δεν του βγάλει. Το ξέρω. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Δεν τα λέω με διάθεση ψηφισμού για τίποτα. Αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, όπως καταγράφεται. Ζητούν 32 δήμοι από το Υπουργείο Οικονομικών μείωση αντικειμενικές αξίες και ένφια. Το βγάλαμε το θέμα προχθές, με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπα-Νικολάου της Γλυφάδας. Απολογήθηκε δεύτερη φορά, δηλαδή κρίθηκε για το αν θα μείνει στη φυλακή, θα μείνει για ένα μήνα. Υπάρχει τόμος με SMS παπά προς Καλογρίτσα. Η αποκάλυψη, λέει, συνηγόρη του επιχειρηματία του κυρίου Λοβέρδου. Χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Θα τα δούμε. Α, το εξώφυλλο του Economist θα μας τα πει η Μαρία Ζαχαράκη. Πολύ μεγάλο θέμα. Λένε ότι η Τουρκία στα πρόθυρα δικτατορίας. Τον περιγράφουν ως εν δυνάμει δικτάτορα τον Ερντογάν, το Economist. Δημοκρατία, ποιοι γλιτώνει το τέλος επιτιδεύματος. Αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα κάτω από 2 εκατομμύρια. Τι πραγματικά έγινε στο ραντεβού με μενού το F16. Κίνδυνος λουκέτου για 18.000 εταιρείες λόγω επιστρεπταίων. Ντροπή με υπεκφυγές δεν αφήνει την ΑΔΕ να ενημερώσει τη Βουλή. Λοιπόν, αυτό το θέμα, επειδή δεν προβλέπεται, πράγματι δεν προβλέπεται σύμφωνα από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα τον κανονισμό κτλ. Αυτά τα τυπικά πρέπει να προσπεραστούν. Θα μπορούσε να τον η αντιπολίτευση θα μπορέσει να τον καλέσει τον επόμενο μήνα. Αν θέλει πλειοψηφία, μπορεί να τον καλέσει τώρα. Φαντάζομαι. Η Αυγή φημώνουν την ΑΔΑΕ, διαλύουν τη Βουλή. Με αντιθεσμικό τρόπο μπλοκάρουν την ενημέρωση Ράμου θεσμών και διαφάνειας. Την επιχείρηση συγκάλυψη ρίζει ο Τασούλας. Αυτό λέει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Ασυγκράτες τιμές συνάντηση με την Ένωση Καταναλωτών είχε ο κύριος Τσίπρας. Και σκούτερ με άρωμα σκανδάλου, λέει. Η Στασίδα πανά 110.000 ευρώ για την αγορά 20 δικύκλων μικρού κυβισμού. Εκεί. Ξέρω εγώ. Να σου πω, το διαβάσω, ας σου πω. Κλιμάκωση της υπεριαλιστικής σύγκρουσης με νέα ανατολικά όπλα. Σήμερα αποφάσισε για στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Αυτό δεν θέλει να ενισχύει την Ουκρανία. Ναι, ναι. Για τα... Και με Λέοπαρτ. Γίνεται ένας τσαμπουκάς με τα Λέοπαρτ. Πήγα να δώσει Λέοπαρτ στην Σαουδική Αραβία. Στην Ουκρανία, ό,τι θέλω, λέω. Λοιπόν, κόντρα. Τροφοδοτούσε τους λογαριασμούς τους με μαύρο χρήμα από μίζες στο Κατάρ που ξέπλαινε μέσω της αμαρτωλής ΜΚΟ. Στη λίστα Παντζέρι, δύο ακόμα Έλληνες συγγενείς μεγαλόσχημου πολιτικού παράγοντα. Εγώ ούτε συγγενής είμαι, ούτε μεγαλόσχημου, ούτε παράγοντα, ούτε έχουν σχέση οι λογαριασμοί μου με τον Παντζέρι. Άμα θέλετε, σας τους ανοίγω κιόλας.
Δημήτρη, δεν έχω 650 ευρώ. Αρνείσαι τις κατηγορίες. Αρνούμε τις κατηγορίες. Έχεις εμπιστοσύνη όμως στην ελληνική δικαιοσύνη. Στη βελγική. Όχι. Είναι βασανιστές. Άγια στο στόμα. Είναι βασανιστές. Η Βουλή των Ελλήνων απαξιώνει τις κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Ιρνήθη να συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών του Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος, προκειμένου να ενημερωθεί για τις υποκλοπές από την ΑΔΑ. Λοιπόν. Οπα. Εσπρέσο. Γιάφκα με DNA 17 Νοέμβρη. Λέει τι ψάχνει η Ελλάς μετά τα όπλα, τα εκρηκτικά. Και τις περούγες. Αυτό είναι ένας. Ένας γιος. Ναι, είναι ουσιαστικά ένας. Πώς να το πω. Παραλληλισμός χωρίς. Είναι γιος ενός από τους συλληφθέντες, καταδικαστέντες για την υπόθεση 17 Νοέμβρη. Ναι. Βασανιστήρια, λέει στην Εύα Καηλή, καταγγέλει ο Δημητρακόπουλος. Έχεις κάτι σημαντικό να μας δείξεις? Τι λέει? Είμαι, επειδή είμαι της γυμναστικής. Να ξέρεις, μεγάλωσα με αυτές τις αναζητήσεις σου στην τρίτη σελίδα. Λοιπόν, έχω μεγαλώσει. Να κάνουμε push-ups, παιδιά. Push-up. Να κάνουμε push-ups. Push-ups αγάπης ή push-ups? Push-ups. Γυμναστική είναι γυμνάστρια. Α, είναι, μα πέστονται. Λατρεύει το snowboard και δεν λέει όχι σε κάποια reality αν της έρθει πρόταση. Κάντε μια πρόταση, ρε παιδιά. Ειρήνη, Ειρήνη, ωραία κοπέλα. Να κάνουμε ένα reality. Να προτείνουμε εδώ. Γυμνασμένη, πολύ. Να προτείνουμε στην. Γυμνασμένη, ε. Πάμε. Είναι. Είναι αυτό που. Πες, ρε, μια γνώμη, ρε. Εντάξει. Στο χωριό μου αυτό το λένε τούμπανο, λέει. Αλλά όχι, ντροπή, ρε, να το λέει. Όχι, δεν λέμε τέτοια. Ντροπή. 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 Επίσης, να σου πω κάτι, να κάνω μια πρόταση στο σταθμό να. Εχθές με την υπηρεσία να γίνει ένα reality να την καλέσουμε. Με την. Πώς τη λένε, εχθές με την λογίστρια. Ναι. Χαμός. Τη λογίστρια την. Τη λογίστρια δείξαμε. Α, πολύ. Μα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ καταγγέλλω. Πρέπει να ανανεωθεί το λογιστικό. Μαθαίνω... και γυμναστικό προσωπικό τη χώρα. Μαθαίνω ότι θα είναι καλεσμένος πάλι ο Χατζησαλάτας και όχι η συνάδελφός του. Λίγαν τα ψωμιά τους. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Άμα ξαναβγεί άλλη μια φωτογραφία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν. Δηλαδή είναι, δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι αυτεμπορική. Με συνταγή Χριστουγέννων ο πληθωρισμός Ιανουαρίου θα κινηθεί κάτω του 7% με οδηγό τα καύσιμα και ανωδικές πιέσεις από τρόφιμα ενίκεια. Ναι. Ο πληθωρισμός όμως είναι, ξέρω εγώ πόσο, και στα τρόφιμα είναι μην πω πάλι πόσο. Λοιπόν, είναι διπλάσια. Δεν πάει έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει με έναν τρόπο. Γιατριά για τη Θεσσαλονίκη, ανακαίνιση του Άγιος, Παύλος, σχέδιο επέκτασης με 200 νέες κλίνες και έργα ανακαίνιση όλων των υποδομών του. Πολύ ωραία. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Μέτρο Σπορτ, ντουέτο για γούστα, λέει. Τρίβει τα χέρια του Λουτσέσκου για τη συνύπαρξη του Κωνσταντέλια με τον Τάισον που έδειξε αμέσως το υψηλό επίπεδό του. Επίσης, εδώ θέλουμε Έλληνα διαιτητή. Με επιστολή του Τσικίτρινη δηλώνουν πως δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στους ξένους διαιτητές. Πρόταση του Άρη για τη ρεβάνς κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Πού φτάσαμε, εκεί που δεν είχαμε εμπιστοσύνη στους ξένους, στους Έλληνες διαιτητές και ζητάγαμε ξένους, τώρα θέλουμε. Δεν μας αρέσουν οι ξένοι και θέλουμε Έλληνες. Νομίζω ότι γενικά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές. Ναι. Γιατί δεν μας βολεύει. Ρε παιδιά, άρα... συγγνώμη, γιατί δεν καταργούμε τους διαιτητές. Ναι, μα τι, πολύ στην Ελλάδα. Να είναι όλα αυτοματοποιημένα. Να είναι όλα, να βάλουμε ένα ρομπότ μέσα. Προς τα εκεί που αντέχει το ξύλο το ρομπότ. Ναι. Προς τα εκεί πάμε. Και επίσης οι διαιτητές πλέον έχετε δει ότι δεν σφυρίζουν, ρε παιδί μου, περιμένουν το VAR. Το VAR. Αφού υπάρχει το VAR, γιατί να σφυρίξω. Χαζός είναι, ρε. Θα ακούω εγώ τα κατήλια μου από πάνω. Ναι. Όταν μπορώ, το VAR λέω μετά. Γιατί και στο VAR τον βρίζουν πάλι. Ναι, πάλι και στο VAR. Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά εντάξει, έχει μια εικόνα. Δεν καταλαβαίνω, ξένες γλώσσες μιλάνε. Δώσε τα ξένα γυμνάζονται. Αλτα Μάρι ο εκλεκτός. Τι είναι αυτό? Ο Αλτα Μάρι, ρε. Τι είναι αυτό? Επιθετικός. Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Του Παναθηναϊκού μπλούζα παρά αυτός. Όχι, ρε. Παίζει άλλη ομάδα σε ξένη και τώρα τον πάρει μεταγραφή. Δεν τον έχουμε φωτογραφία ακόμα. Ιορδανός είναι. Ιορδανός από την Ιορδανία. Από την Ιορδανία. Μέσα, τι μέσα. Τώρα, έχουν ωραία μπαχαρικά εκεί. Πά, μυρωδιές φοβερές. Πολύ. Έχει πάει στο Δαμασκό. Μπαχάρια και τέτοια. Α, στο Αμάν, στην Ιορδανία είναι το Αμάν. Έχει πάει στο Αμάν. Όχι. Στην Πέτρα δεν έχει πάει. Όχι. Σου λέω ότι μια φορά στη ζωή σου πρέπει να πας από τον αρχαιολογικό. Ναι, δεν υπάρχει. Φοβερή μυρωδιέ, αυτά μου αρέσουν. Όχι, ρε, την Πέτρα, τον αρχαιολογικό χώρο. Αρχαιολογικό, δεν έχω πάει, όχι. Αφού δεν έχω πάει στη χώρα. Εκεί που ήταν ο Ιντιάνα Τζόνς που. Αυτά, εκεί έχουν γυριστεί αυτά. Ναι, βέβαια, στην Πέτρα. Δεν υπάρχει. Παιδιά, ένα από τα θαύματα. Πώς λες, πρέπει να δω την Ακρόπολη, ας πούμε, σε αυτή τη. Πρέπει να το δεις αυτό, ε. Ναι, την Πέτρα. Πρέπει να το λοιπόν, δεις. Ο Αλτα Μάρι τώρα είναι μια ευκαιρία να πεταχτείτε μέχρι να πέτρα. Λοιπόν. Να μάθουμε το βιογραφικό του κτλ. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, με Ραμόν και Ροντινέι Ολυμπιακός. Τι λέει εδώ, Έιρο. Τι είναι αυτό. Δεν σου λέω ότι μιλάει στα ξένα. Τι λέει, Έιρο.
Δεν σου λέω ότι είναι Μπραζιλέιρο, δεν κατάλαβα. Λέω και εγώ τι. Στα ξένα είναι, παιδί. Είναι Μπραζιλέιρο, ρε. Τι είναι Μπραζιλέιρο. Έπρεπε να έχουν βάλει παύλα εδώ για να το καταλάβω. Νομίζω το κάνουν επίτηδες πλέον οι αθλητικές εφημερίδες. Για να γελάνε μαζί μας. Για να γελάνε μαζί μας. Ναι, έτσι νομίζω. Μπραζιλέιρο. Τι θα πει Μπραζιλέιρο. Άκουσε τώρα. Βραζιλιάνος. Ότι είμαστε στη Βραζιλία. Σάμπα, σάμπα. Πρόσεξε τώρα. Πήρε ο Ολυμπιακός και το δεξί και το αριστερό μπακ τη Φλαμέγκο Δημητρή. Αυτό εδώ είναι ο. Πώ τον λένε, ο Ραμόν. Αυτό μουστάκι έχει. Ναι, και ο άλλο έχει μουσική, εδώ πώ τον βλέπει. Ο μουσική, εντάξει, είναι σαφέ. Το... Ο άλλο έχει μουστάκι, μουστάκι είναι... έχει ποντικοβρά. Ναι, και ξανθό μαλλί. Και ξανθό μαλλί. Και μουσάκι. Α, έχει και μουσί εδώ. Ναι, α, δεν το είχα δει το μουσί. Ναι. Είναι τον αδική η φωτογραφία. Ναι. Πολύ δυνατό θα είναι. Δυνατό. Τι είναι αυτό τώρα, ποιο είναι αυτό, γιατί χάθηκα. Ο Ραμόν. Ραμόν. Είναι αριστερό μπακ τη Φλαμέγκο, τον αγόρασε ο Ολυμπιακό. Έρχεται, που σημαίνει θα τον κρίνουμε στο γήπεδο. Αποδεκατήσαμε τη Φλαμέγκο δηλαδή. Του έχουμε για τα μπάζα. Του κάναμε. Τους πήραμε όλη την ομάδα. Ναι. Μας έχει βάλει η Βάσκο Ντεγκάμα να το κάνουμε. Βοβάντης, παλικάρι. Βοβάντης. Κάτσε ρε Μπραζιλέιρο, πού πας. Ρε Μπραζιλέιρο. Είναι κι άλλες. Παρακτικά τώρα έπρεπε να γυαλούμε. Προσκύνησε. Α, μια, τουλάχιστον αυτή τη λέξη καταλαβαίνω. Ωραίος. Το βασιλιά σου. Προσκύνησε το βασιλιά σου. Έτσι. Γεμάτος ο Ράμος. Τι θα πει γεμάτος. Ο Ραμόν, ρε Δημήτρη. Ο Ραμόν. Τι θα πει γεμάτος. Αυτός θα παίζει αριστερά και ο Χουάνκ στο κέντρο, ρε Δημήτρη. Τι θα πει. Όχι ο Χουάνκ όμως ο. Ρε μεγάλε. Ο Χουάνκ ο Ξαφνιάδης και τους. Τι θα πει γεμάτος. Ο Νταλή είναι γεμάτος. Έχει γεμάτο ρόστερ. Έρχεται γεμάτος. Όχι ο ίδιος ο παίκτης, έρχεται γεμάτος. Τούμπανο. Δηλαδή είναι. Θέλει να παίξει αυτό. Να δείξει. Με σθένος. Έρχεται με αυτό που λέμε και δεν το λέμε δημοσία. Αυτό έρχεται. Λοιπόν. Πάμε ώρα των σπορ. Τελικά χάνουν πριν καν τη Δεκελίας. Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη? Δεν έχω καταλάβει. Θα σου πω εγώ. Τελικά στη Νέα Φιλαδέλφια, στα Φιλαδέλφια εκεί, στο νέο γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα. Να είστε, ωραία. Πριν φτάσουν που είναι η Δεκελίας εκεί, στον δρόμο έχουν χάσει. Πώς έλεγε ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος, καλώς τα παιδιά 3-0. Ναι. Αυτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να δούμε και εδώ πέρα. Μηχανή γιγάντων σε κόκκινη λαοθάλασσα. Μάλιστα. Εδώ. Αυτό είναι σαφές. Αυτό σαφές. Εδώ. Δεν πάω για ρεζέρβα. Ποιο το λέει, ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι με την Πουντοκοουρά. Ναι, ποιο το λένε. Δεν θυμάμαι. Ο Ραμόν. Ροντινέη και Ραμόν. Ναι, έχει δηλαδή. Και τη Φλαμέγκο. Φλαμέγκο και οι δύο. Αυτό. Δημήτρη. Συγγνώμη, αυτό. Τα μαλλιά του. Είναι, εδώ είναι αλλιώ όμω. Είναι ράστα. Τι έχει κάνει εδώ πέρα. Έχει εδώ κάνει... είναι παλιά φωτογραφία. Εμεί τον έχουμε σε ξανθόμαλι. Μέσα έχει κάνει. Κοτσιδάκια, πώ τα λένε αυτά. Ράστα. Ράστα. Καλά τα λέω. Αυτό τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Με κουράζουν τα αθλητικά. Τώρα να σε βάλω, να σου βάλω ένα quiz. Να μου βάλεις. Όχι, γιατί θα μας βάλει και αυτός. Πρόσεχε. Το ντέρμπι της Φλαμέγκο με ποια ομάδα είναι. Ποιος? Και πώς το ντέρμπι της Φλαμέγκο με ποια ομάδα είναι στη Βραζιλία και πώς λέγεται. Φλαμέγκο Βάσκο ντε. Φλαμέγκο Φλουμινένσε. Α, Φλουμινένσε. Λέγεται το ντέρμπι Φλαφλού. Φλουμινένσε. Φλαφλού, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Φλαμέγκο Φλουμινένσε και τον τέρμι λέγεται Φλαφλού. Πάμε γρήγορα, θα μας δέρει αρχιστά. Φλαμέγκο Φλουμινένσε. Θα μας δέρει αρχιστά. Πρώτη φορά δεν ακούω τη Φλουμινένσε. Φλουμινένσε. Την ήξερες εσύ. Ναι, τη Φλουμινένσε. Ναι, Φλουμινένσε. Ναι, Φλουμινένσε. Εγώ και μου τη λέγανε, νόμιζα ότι ήταν Ιταλική. Δεν είναι η Παλμέιρας δυνατή, δεν είναι η Βάσκο Ντε Γκάμα. Είναι δυνατή, αλλά μεταξύ τους είναι η κόντρα τώρα. Α, είναι, ναι, το ντέρμπι της περιοχής γενικότερα. Η Φλουμινένσε. Η Φλουμινένσε. Η Φλουμινένσε. Φλαφλού. Φλαφλού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τένις που είναι τα αγαπημένα του Δημήτρη. Κλείσε, λοιπόν, Γεωργία, το. Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τα ξημερώματα επικράτησε του ταλών. Είναι φίλη, γιατί λοιπόν. Γιατί χτυπάει. Από τα νεύρα της. Ναι, έχει ένταση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες ιτήθηκε 2-3. Και εδώ με ανατροπή. Και εδώ προηγήθηκε η Βιγιαρεάλ. Με πολύ ωραίο. Πώς λένε τους τη Βιγιαρεάλ. Πώς τους λένε τους Βιγιαρεάλ. Κίτρινα υποβρύχια. Κίτρινο υποβρύχιο. Γέλο Σαμαρίν. Αιδία. Λοιπόν, το 1-0 για την Βιγιαρεάλ, ο Μορένο, το 2-0 ο Τσουκουέζε. Παρ' όλα αυτά, η Ρεάλ Μαδρίτης αρχικά θα μειώσει το σκορ σε 2-1 με τον Βινίσιους. Από πάσα του Θεμπάγιος. Και πάλι ο Θεμπάγιος θα κάνει τη σέντρα κεφαλιά του Μπενζεμά. Η απόκρουση τελικά ο Μιλιτάο είναι αυτός. Έκανε το 2-2 και 3-2 ολική ανατροπή. Με τον Θεμπάγιος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου για την Ρεάλ Μαδρίτης, είχε περάσει αλλαγή. Τσιρικάς είναι αυτός. Άρα κερδίσαν τα υποβρύχια. Τα κίτρινα. Βούλιαξαν τα υποβρύχια. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση του πρωτότυπου κυπέλου. Πώς λέει ο κύριος Κορυφόπουλος, στον πάτο. Στον πάτο. Υποβρύχιο. Και πάμε να δούμε και το φιλικό του αιώνα, όπως το ονομάσανε.
Το φιλικό ανάμεσα σε Αλ Νάσρ και Παρί Σεν Ζερμέν. Ρονάλντο και Μέση, τους βλέπουμε εδώ, χαιρετηθήκαν οι δυο τους. Ο Μέση σκόραρε το 1-0 και αυτό έγινε στο Ριάλ. 3 και το 5-4 ο Ταλίσκα μείωσε για την Αλ Νάσρ. Ήταν μια ομάδα Αλ Χιλάλ και Αλ Νάσρ μαζί. Ναι, ναι, ένα λοιπόν, πράγμα τώρα εκεί. Ναι, φιλικό τώρα, ξέρετε, για, λοιπόν, για να μπει και εκεί. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Για τις πληροφορίες, το Γιώτα Γιάννη σας δίνουμε. Θα σας αύριο. Έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, φοβερό αυτοκίνητο, βραβευμένο της χρονιάς του 21, στο 14999, για να απολαύσετε τον εξοπλισμό του, τα επίπεδα ασφαλείας, το σχεδιασμό του, τα πάντα. Όλα τα καλά του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης 1000 ευρώ από τη Βιοκαρπέτ, μετρητά παρακαλώ, για χειμερινές εκπτώσεις με 30, 40, 50%. Στη Βιοκαρπέτ, κληρώνουν σήμερα τα 1000 ευρώ. Έχετε ακόμα περίπου 2 ώρες για να τα διεκδικήσετε. Μπορείτε να μπείτε στο κατάστημα Βιοκαρπέτ, το πιο κοντινό σας, ή στο βιοκαρπέτ.gr, το επίσημο e-shop της εταιρείας, για να προλάβετε τις εκπτώσεις μέχρι 28 Φεβρουαρίου. 14999 για να διεκδικήσετε, παραλαμβάνω, σήμερα τα 1000 ευρώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε να καλημερίσουμε τους αγαπητούς συναδέλφους, την κυρία Αμαλία Κάντζου. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και τον κύριο Πάνο Σόκο. Καλημέρα. Πόσα χρόνια κάνατε Πασόκ με πολλά χρόνια μαζί. Πολλά. Ρεπορτάζ κυβερνητικό. Έχουμε φάει χιλιόμετρα στον αέρα και στο δρόμο, τα λεωφορεία, αεροπλάνα. Περιοδίες, ναι. Πρέπει να σου πω όταν... Ήσουνα τότε στην Καλαμάτα που τέλειωσε η προεκλογική συγκέντρωση νωρίτερα και πήγαμε με το Σιμίτ και όλοι μαζί να σταυρμάνω. Ναι. Και το είχαν κλειδώσει και ήταν και πήγανε ούζα. Και πήγανε ζωπέ. Εγώ με μικρή. Εγώ με μικρή. Πού το θυμήθηκα τώρα. Πήγαμε, φτάνουμε. Ναι, και είχαν κλείσει. Ο πρωθυπουργός, το επιτελείο, οι υπουργοί, οι δημοσιογράφοι κτλ. Μας πάει το λέω. Το αεροπλάνο στη θέση του, κλειδωμένο. Ναι, ναι. Στεκόμαστε απ' έξω. Και ο πιλότος με τους αεροσυνοδούς. Λοιπόν, ναι. Πήγανε... Πού είναι ρε παιδιά, πού είναι ρε παιδιά. Μιλάγαμε εκεί σε κάνα τεταρτάκι, τις βλέπουμε και έρχονται τρέχοντας. Παραπάνω, τι μισή ώρα και πέρα. Ναι, πήραν ούζα. Ωραίο. Αυτά είναι, για χαρά. Ωραίο. Όλα ωραία. Ωραίο. Να σκεφτείς, όταν πήγα στην ελευθεροτυπία νεαρός, ο Σόκο ήταν φτασμένος πολιτικός συντάξης. Και εσύ το ίδιο. Για την ηλικία θες να πεις τώρα, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Εσύ και εγώ είμαστε μικροί. Παναγιώτη μου, εσύ και εγώ είμαι μικρή. Τώρα θα σου το πω γι' αυτό. Θα πεθάνεις και εμείς θα είμαστε ακόμα, θα δουλεύουμε ως φτασμένοι πολιτικοί συντάξης. Αλήθεια. Ναι, ναι, ρε. Εννοείς να πεθάνω γρήγορα τότε. Πανάγια. Πάντως δεν είμαστε τόσο μεγάλοι. Όχι, δεν είστε, πλάκα κανένα. Ναι, παιδιά, είμαστε από εδώ. Πάμε να δούμε τη Στέλλα, μην την πάμε. Γιατί μου το γύρισες περίεργα τώρα. Γεια σου, Στέλλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Στέλλα να μας δώσει λίγο την εικόνα τι έγινε χθες με το θέμα των υποκλοπών. Γιατί έγινε της κακομοίρας στη Βουλή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τον κύριο Ράμο που έστεινε μια επιστολή και λέει: εγώ θέλω να έρθω να καταθέσω στην Επιτροπή Θεσμών. Και από εκεί και πέρα έγινε του κουτρούλιο γάμος, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήταν μια θυελώδη συνεδρίαση. Δεν το περιμέναμε, διότι χτες θα συζητεί το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις συνακροάσεις στον Περισσό, όπως θυμάστε. Ναι. Είχαν πει και τα υπόλοιπα κόμματα ότι θέλουν να συζητηθεί. Υπήρχε το αίτημα δηλαδή από τα 2/5, όπως λέμε, του κανονισμού της Βουλής. Οπότε θα συζητούσαμε αυτό. Ωστόσο, σαν κεραυνός εν εθρία, έσκασε η επιστολή του κυρίου Ράμου στον πρόεδρο της Βουλής, αλλά και στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λογικό ήταν, φαντάζομαι, όλοι το περιμέναμε, ζήτησαν να γίνει αποδεκτή το αίτημα του κυρίου Ράμου και να έρθει να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τι άλλο, φυσικά για το θέμα των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Ωστόσο, αυτή η αιτιολογία δεν αναφέρονταν μέσα στην επιστολή του κυρίου Ράμου. Αυτό χρησιμοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία ως επιχείρημα και είπε: δεν μπορούμε με ένα γενικόλογο αίτημα να του πούμε, έλα εδώ να μας ενημερώσεις, γιατί δεν μας λες για ποιο θέμα θες να μας ενημερώσεις. Είναι γενικόλογο αυτό το οποίο αποστέλεις. Και πάτησαν και σε ένα προηγούμενο, θα σας έλεγα, της Επιτροπής, ότι δηλαδή η Επιτροπή Συνέδρος είναι αυτή που καλεί τα πρόσωπα προκειμένου να ενημερώσουν και όχι τα πρόσωπα ζητούν να ενημερώσουν την Επιτροπή. Σε αυτό πάτησε η πλειοψηφία. Θα σας έλεγα ότι, μιλώντας έτσι και με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, ήταν μια ψυχολόγητη κίνηση υπό την έννοια ότι ο κύριος Ράμος θα έρθει να ενημερώσει την Επιτροπή. Θα έρθει τον άλλο μήνα. Ψυχολόγητη από ποια πλευρά?
Αυτό θα ρωτήσω. Αψυχολόγητη από την άποψη το ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να μην έρθει ο κύριος Ράμος ή δεν ήθελε να πει κάτι ο κύριος Ράμος, να κρύψει κάτι τέλος πάντων η κυβέρνηση από αυτά που θεωρητικά μπορεί να έχει στην ατζέντα του και στο σιρτάρι του ο κύριος Ράμος, κάτι τέτοιο δεν θα αποφευθεί, Δημήτρη και Παναγιώτη. Διότι η αντιπολίτευση θα χρησιμοποιήσει τα 2/5 και τον άλλο μήνα. Άρα, Στέλλα, μου θα κερδίσει χρόνο. Θα κερδίσει ένα μήνα. Επειδή θα πάει τελικά ο κύριος Ράμος, αναρωτιέμαι, γιατί γίνεται τόσο ντόρο. Λοιπόν, αυτό το οποίο υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία λέει ότι έχει ανοίξει μια πολιτική βεντέτα μεταξύ της πλειοψηφίας της κυβέρνησης και του κυρίου Ράμου. Το είπε ξεκάθαρα ο Μαρκόπουλος, Στέλλα. Νομίζω ότι το είπε πιο καθαρά, δεν γίνεται. Ο εκπρόσωπος. Το είπαν και οι βουλευτές πλειοψηφίας, το είπαν όλοι οι βουλευτές μέσα, ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής. Επομένως, περιμένουμε τώρα τα επόμενα βήματα. Είναι καταρχάς τι θα κάνει ο κύριος Ράμος, διότι ρωτήσαμε και χθες την αντιπολίτευση τι σκοπεύει να κάνει στη συνέχεια και μας είπανε περιμένετε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο κύριος Ράμος. Την αντιπολίτευση ρωτήσατε για τι θα κάνει ο Ράμος. Ρωτήσαμε αν η αντιπολίτευση ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Τι θα χρησιμοποιήσει ως κοινοβουλευτικό όπλο για να έρθει ο κύριος Ράμος. Πάντως, Στέλλα, δημιουργεί ένα προβληματισμό. Ο κύριος Ράμος πρέπει να πάει και να ενημερώσει. Εγώ είμαι υπέρ και πρέπει να πάει στην Επιτροπή. Αλλά το ότι ξέρει από πριν, δηλαδή ότι συνεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή με την αντιπολίτευση, το ίδιο θα έλεγα αν συνεργαζόταν με την κυβέρνηση για να μην. Δεν είναι και λίγο περίεργο. Δεν νομίζω ότι το ξέρει. Δεν είναι ανεξάρτητη. Εγώ δεν ξέρω αν ξέρει. Αν ξέρει η αντιπολίτευση τι θα κάνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Λέω όμως ότι αυτό φαίνεται σαν περιραίωση ατμόσφαιρα. Εγώ να πω ότι η κυβέρνηση πάνω, η κυβέρνηση λέει ουσιαστικά τι. Λέει ότι κύριε Ράμο, να έρθεις όταν προβλέπει η διαδικασία, το καταλαβαίνουμε. Οκ, θα μπορούσε να το κάνουν και αύριο η κυβέρνηση. Αν ήθελε, λέει η Ελλάδα. Δεν γίνεσαι με βάση την ατζέντα του Τσίπρα. Αυτό του λέει ουσιαστικά. Αλλά θα πάει ο κύριος Ράμος. Δεν μπορεί να το αποφύγει η κυβέρνηση αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, σου λέει η κυβέρνηση ξεκάθαρα ότι εδώ παίζει παιχνίδι με τον Τσίπρα. Αυτό του λέει. Μην το φτιασιζώνουμε, αυτό λένε. Λοιπόν, πρώτον η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση κερδίζει χρόνο, κερδίζει ένα μήνα. Έπειτα, από το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, αν η κυβέρνηση ήθελε να διευκολύνει την έρευνα, να βγουν όλα στο φως, θα απλοποιούσε τις διαδικασίες. Βλέπουμε όμως από το καλοκαίρι και μετά, ειδικά μετά την αποκάλυψη παρακολούθησης Ανδρουλάκη, δημιουργεί συνεχώς προσκόμματα. Πρώτα, επικαλείται το απόρριτο. Ναι. Μετά βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και απειλούν με δεκαετή φυλάκιση όσους δώσουν το απόρριτο, δώσουν πληροφορίες. Σπάσουν το απόρριτο. Λοιπόν, στη συνέχεια απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να κάνει ελέγχους. Τώρα έρχεται αυτό. Αυτές δεν είναι διαδικασίες οι οποίες δείχνουν ότι θέλουν να βγουν όλα στο φως. Είναι διαδικασίες που δείχνουν ότι θέλει να κερδίσει χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης εντάσσεται και αυτό. Σήμερα είναι Γενάρη, σε ένα μήνα μπορεί να έχει αλλάξει το κλίμα, μπορεί να έχουν γίνει άλλες αλλαγές. Χειρότερα θα πάμε. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Ράμος, και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, γιατί καταλογίζει πολιτικά κίνητρα η πλειοψηφία στον κύριο Ράμο. Είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ράμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον τοποθέτησε. Όχι. Λοιπόν, τότε ο κύριος Ράμος εξελέγει με ψήφους από όλα τα κόμματα. Γιατί πέρασε από διάσκεψη Προέδρων της Βουλής, αν θυμάστε καλά. Ο κύριος Ράμος δεν μπορεί να χρεωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τον είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Απλώς θα ρωτήσω, αν έχει στοιχεία ο κύριος Ράμος ανόητη, μπορεί να θεωρηθεί ανόητη η ερώτησή μου και συγγνώμη. Δεν μπορεί να πάει στη δικαιοσύνη να καταθέσει. Ελέγχεται από την Επιτροπή της, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια της Βουλής. Ναι. Είναι ελεγχόμενος από την συγκεκριμένη. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί εδώ, σε όλα, να μιλήσουμε για όλα. Εχθές λέει η Νέα Δημοκρατία, Στέλλα, ότι έγινε στην ιστορία με το ΚΚΕ, που ήταν η διάσκεψη για το ΚΚΕ ουσιαστικά, ότι εκεί ήταν φυτευτό κάποιος να παρακολουθεί το ΚΚΕ με λογισμικά, όχι επί σύνδεση νόμιμη. Και ήρθαν και οι εισαγγελείς εκεί, λέει, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση, ξέρω τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, που είπαν ότι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, το 16 ήταν αυτή η ιστορία με το ΚΚΕ. Είναι γνωστή ιστορία πάντως. Γνωστή ιστορία γενικά. Ότι άλλαξε ο κώδικας με αποτέλεσμα να γίνει πλημέλημα, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, λέει. Έγινε, λέει, παρέμβαση. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Στην καταγγελία του ΚΚΕ, να σας πω ότι δεν προέκυψε τίποτα καινούριο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο προέκυψε, αυτό που είπαν οι εισαγγελείς και τα στελέχη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι ότι υπήρξε μία παρακολούθηση στο τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού. Ωστόσο, δεν εντοπίζεται αυτή σε κρατική αρχή, δηλαδή δεν εντοπίζεται στην ΕΥΠ. Και από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο ήταν αυτό το κέντρο. Μπορεί να ήταν εκτός Ελλάδας, το οποίο παρακολουθούσε το Περισσό. Αρχίζουμε. Έτσι, δεν προέκυψε τίποτα καινούριο αυτό για το ΚΚΕ. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
Εγώ αυτό επομένως, λέω. Έκλεισε η ιστορία με το κουκουέ, οριστικά δεν θα διερευνηθεί ξανά. Όχι, γιατί αυτό που λένε οι κυβερνητικοί, αυτό που είπε ο Παναγιώτης, είναι ότι προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Ναι, άλλαξε. Εγώ θα έλεγα ότι έκλεισε, έχεις δίκιο. Προφανώς δεν μπορεί να ερευνηθεί. Παρακολουθεί το ένα κοινοβουλευτικό κόμμα το 2016. Δηλαδή. Δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα. Όπως δεν είναι πλάκα και όσα γίνονται τώρα. Τώρα, καθόλου πλάκα. Δεν είναι σοβαρό πολιτικό θέμα είναι οι παρακολουθήσεις και πρέπει να διερευνηθούν. Αλλά εφόσον είχε αναλάβει δικαιοσύνη. Γιατί γίνονται όλα αυτά, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί δεν ξέρω, πάντως. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει κληθεί κανένα να. Όχι, όχι. Δεν τότε έχει. Λοιπόν. Όχι, έχουν κληθεί. Οι συνάδελφοί μας. Μόνο εξετάζονται μάρτυρες. Εξετάζονται μάρτυρες. Δεν το λέμε. Δεν έχει καταλήξει. Τώρα, αν είναι εύκολο να καταλήξει, όχι, δεν το ξέρω. Πάντως, εδώ η κυβέρνηση είναι. Ο κύριος Στέλλογλου έχει πάει, ο κύριος Κουκάκης έχει πάει δύο φορές. Και τεχνική καταθέτουν. Και τεχνική και όλοι. Εδώ υπάρχουν. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Οι παλινοδίες της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, δείχνει ότι έχει χάνει τον έλεγχο. Μόλις χθες ο κύριος Γεραπετρίδης και ο κύριος Οικονόμου προχθές τι είπανε, ενώ από τα μυθεύματα που λέγανε στο παρελθόν, μετά φέρτε στοιχεία, ήρθαν τα στοιχεία και ξαφνικά αρχίσαν να λένε ότι από τα ρηπαρά δίκτυα πήγαμε σε ένα σύστημα στην ΕΕΠ εκτός ελέγχου. Ναι. Το είπε ο κύριος, εκτός πλαισίου, το είπε ο κύριος Οικονόμου. Το ίδιο είπε και ο κύριος Γεραπετρίδης χθες. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Που είναι επιφορτισμένοι να ασχολείται ναι. Και με θέματα εθνικής ασφάλειας, υπάρχουν κάποιοι πυρήνες παρακρατικοί, οι οποίοι ανεξέλεκτα παρακολουθούν όποιον θέλουν. Αυτό γιατί είναι αυτό είναι καλό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και ακόμα πιο επικίνδυνο αν συμβαίνει και πολύ περισσότερο που το λένε οι υπουργοί. Εγώ λέω, δεν είναι καλό να κάνουμε φιλοκευτερότητες στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Το λέω για όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν τα λέω για την κυβέρνηση ούτε για την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Άλλους. Και όταν έχουμε και ένα γείτονα απέναντι και με όλα αυτά που γίνονται, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και έρχεται η κυβέρνηση λοιπόν και λέει ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι διάτρητη. Αυτό λέει, είναι διάτρητη η υπηρεσία πληροφοριών εδώ που το λέμε. Η ευθύνη της κυβέρνησης λοιπόν είναι γι' αυτό. Παιδιά, πάμε να δούμε. Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε λίγο και το επόμενο θέμα, να δούμε τι γίνεται με την κυρία Καϊλή, η οποία χθες αποφάσισε σε βελική δικαιοσύνη ότι παραμένει για ένα χρόνο στη φυλακή. Πάμε να συνδεθούμε να δούμε τη Μαρία. Για ένα Τεντερόνη. Μήνα, ρε. Για ένα μήνα, τι είπα. Ένα χρόνο. Για ένα μήνα ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Μαρία Τεντερόνη. Παρακολουθούσε το ρεπορτάζ από χθες. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Νίκο Κορογιαννάκη, δικηγόρο Βρυξελών. Καλημέρα, κύριε Κορογιαννάκη. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε τι μας είπε εχθές το βράδυ εκ μέρους κυρίας Καϊλή ο δικηγόρος ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος με ένα μήνυμα που στέλνει η Καϊλή που λέει ότι και αματιοπονούν, ό,τι και αν κάνουν, δεν πρόκειται να μας σε καμία περίπτωση να με νικήσουν όπως λέει. Θα συνεχίσω να επιμένω ότι μαθώ. Πάμε να δούμε πώς το λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Λοιπόν, την 5η 12 Ιανουαρίου, απογευματινές ώρες, η Εύα Καϊλή μου περιέγραψε τα μαρτύρια που βίωσε σε κελίτσα αστυνομίας Βρυξελών, όχι στις φυλακές. Της αφαίρεσαν το παλτό, την άφησαν με ένα μπλουζάκι, είχε παγώσει, ζήτησε δεύτερη κουβέρτα, το αρνήθηκαν. Βασανιστήριο νούμερο 1. Στο εγχειρίδιο των βασανιστών, όπως λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Μετά όλο το βράδυ είχαν ανοιχτό το φως, αϊπνία. Βασανιστήριο νούμερο 2. Είχε περίοδο, πλημμύρα το αίμα, δεν την άφησαν να πληθεί. Πλήρης περιφρόνηση της γυναικείας φύσης, τιμωρία στο λίκνο της ζωής. Όλα αυτά στοχεύουν να λυγίσουν την Εύα Καϊλή για να ομολογήσει αδίκημα. Που δεν διέπραξε. Ματαιοπονούν, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Αυτή είναι η φράση και η Εύα μου είπε, όπως λέει χαρακτηριστικά, κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχτώ ποτέ κάτι που δεν έκανα. Αντιλαμβανόμαστε ότι δέχτηκε μία πίεση η κυρία Καϊλή εδώ και καιρό για να ομολογήσει. Ναι, αλλά δεν είναι. Αυτό κατά. Όχι, δεν είναι, συμφωνώ. Η κυρία Καϊλή, φυσικά και η δικαιοσύνη και η βελγική δικαιοσύνη θα κρίνει. Και αυτό. Να, αν είναι αλλά ένοχη, είναι δυνατόν... να κάτσει 50 χρόνια μέσα όσο λέει ο νόμος. Δεν με νοιάζει. Όχι η στάση αυτή. Άλλο πράγμα είναι. Καταρχάς δεν μπορούμε να τα δεχτούμε ως γεγονότα παρά και να τα σχολιάσουμε ως καταγγελίες. Καταγγελίες. Αν συμβαίνει ενός. Ναι, δεν τα έχουμε διαπιστώσει για να τα σχολιάσουμε ως γεγονότα. Είναι καταγγελίες και είναι σοβαρές καταγγελίες. Είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαστήριο φαντάζομαι. Αλλά δεν απάντει αυτό από τις συνθήκες κράτους δικαίου, τέλος πάντων. Πάμε, έλα Μαρία μου, τι έγινε χθες, για πες μας εντάχει. Λοιπόν, χθες και ο δικηγόρος της, ο Βέλγος δικηγόρος της, ο κύριος Ριζόπουλος, ξεκίνησε λέγοντας ότι
βάλανε την Εύα Καηλή τρεις μέρες σε απομόνωση μεταξύ 11 και 13 Ιανουαρίου, όσο δηλαδή ο Παντσέρη έκλεινε τη συμφωνία με την Βελγική Εισαγγελία. Τρεις μέρες δεν είχε δικαίωμα να επικοινωνήσει με κανέναν και μετά είναι αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Δημητρακόπουλος. Τρεις μέρες ευνηδιαστικά την μετέφεραν στο τμήμα, δεν πρόλαβαν οι δικηγόροι της να πάνε διότι είναι και πάρα πολύ μακριά οι φυλακές από το κέντρο και επίσης έμεινε 16 ώρες σε ένα κελί στην αστυνομία μόνη της, μέσα στο κρύο, όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Επίσης είναι και το άλλο που λένε ότι μέσα σε 6 εβδομάδες που βρίσκεται στη φυλακή, μόνο 2 φορές μπόρεσε να δει το παιδί. Λέει, ο νόμος δίνει το δικαίωμα να το δει παραπάνω, Μαρία. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα να το δει παραπάνω, το παιδί, από 2. Ναι. Έτσι λένε. Έτσι είναι, κύριε Κοκρογιάννη, έτσι είναι. Τόσο είναι. Ο νόμος δεν λέει πότε μπορεί να δει το παιδί. Κάνεις μια αίτηση στη φυλακή και ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες δίνεται άδεια. Μπορεί, θα έπρεπε να αντιστοιχά την κρίση σας να τις δώσουν περισσότερες ευκαιρίες να δει το παιδί της. Δεν θα έπρεπε να μπορεί να δει το παιδί της, ξέρω εγώ, το οποίο είναι πολύ μικρό. Ανθρωπίνως οπωσδήποτε. Αν αυτό είναι εφικτό να πηγαίνει το παιδί πολύ συχνά στη φυλακή, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Ναι. Να ρωτήσω, τι εφικτό τώρα, πάνε το παιδί, το δίνουν στη μάνα. Τώρα το έχει μέσα στο κελί και πέρα. Δεν είναι ακριβώς. Θα βλέπει τη μάνα. Το παιδί και... ερώτηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία και υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Δεν είναι τόσο απλό. Αν, ας πούμε, την ίδια περίοδο υπάρχουν ανακριτικές πράξεις οι οποίες δεν κάνουν διαθέσιμο τον κρατούμενο, δεν είναι εύκολο να είναι πολύ συχνά. Αν καταλαβαίνουμε καλά, εδώ η κυρία Καηλή λέει στην δήλωση δια του δικηγόρου της, επαναλαμβάνω, ότι κομμάτια να με κάνουν δεν θα παραδεχτώ ποτέ κάτι που δεν έκανα. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως δέχεται πιέσεις να ομολογήσει όπως ο Παντζέρη. Κοιτάξτε, οι ανακριτικές αρχές οπωσδήποτε επιμένουν στους κατηγορουμένους να ομολογήσουν. Τώρα, οι μέθοδοι τις οποίες καταγγέλει η υπεράσπιση της κυρίας Καηλή, αν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, φυσικά είναι απαράδεκτα και ορθώς φωνάζουν. Εσείς έχετε δει άλλες περιπτώσεις καταγγελίων τέτοιες? Αυτή ήταν σε φυλακή και την πήραν και την πήγαν στο τμήμα. Με ποια λογική? Προφανώς μπορεί να είναι... Ναι, έλα Μαρία. Ο ανακριτής τη φώναξε, μας είπαν. Ο ανακριτής τη φώναξε και μέχρι να πάει κρατήθηκε εκεί. Τις επόμενες μέρες, τρεις μέρες ήταν στην απομόνωση, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανένα. Τις απαγόρευσαν να επικοινωνήσει. Εντάξει, το απομόνωση είναι άλλη τάξη. Δεν πάει να πει. Δεν θα μας το εξηγήσει. Αυτό δεν σε αφήνει να πάει πληθεί. Τώρα είναι. Είπαν ότι τη συμφωνία που υπέγραψε ο Παντζέρη με την Βελγική Εισαγγελία, πρώτον, πρέπει να παραδεχθεί ότι είσαι ένοχος. Η κυρία Καηλή δεν το παραδέχεται. Δεύτερον, ο Ριζόπουλος, ο δικηγόρος της κυρίας Καηλή, μας είπε ότι δεν τους το πρότειναν καν. Άρα και ούτως ή άλλως δηλώνει αθώα η κυρία Καηλή. Αλλά λένε εδώ στο Βέλγιο ότι από τη στιγμή που υπέγραψε ο Παντσέρη τη συμφωνία, τελείωσε. Δεν μπορεί να την υπογράψει κανένα άλλο από αυτήν. Θα τη δώσει όλου. Μπορούμε να τη δώσει όλου. Και το άλλο που σημαντικό που είπε ο Ριζόπουλος είναι ότι ο Παντσέρη αυτή τη στιγμή εξαγοράζει το δικό του μέλλον. Έχει επιλέξει ποιου θα κάψει και ποιου θα προστατεύσει. Και φυσικά αυτού που θέλει να προστατεύσει είναι η οικογένειά του. Προφανώ. Μπράβο στον δικηγόρο που το έκανε, αλλά. Πρέπει από εκεί και πέρα να δουν και δύο παρατηρήσεις. Η κυρία Καηλή, με συγχωρείτε, είπε στην αρχή, έτσι ξεκίνησε λέγοντας ο κύριος Ριζόπουλος, η κυρία Καηλή προς το παρόν είναι η μόνη πολιτικός που βρίσκεται σε κράτηση. Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές, προφανώς. Αυτή είναι η καταγγελία που κάνει επί της ουσίας. Ελάτε, κύριε. Αυτή τη στιγμή καταγγέλει ότι η κυρία Καηλή πληρώνει το υψηλότερο τίμημα και αυτό γίνεται μάλλον για πολιτικούς λόγους. Εντάξει τώρα, υπήρχε μια βαλίτσα βέβαια εκεί. Για να είμαστε και ακριβείς. Μερικές παρατηρήσεις. Ελάτε, κύριε Κοκρογιάννη. Αν επιτρέπετε. Παρακαλώ. Καταρχάς, ο νόμος δεν απαγορεύει να υπάρξει και δεύτερος και τρίτος, ο οποίος θα κάνει συμφωνία με τις αρχές. Όμως ο νόμος προβλέπει ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να είναι απαραίτητες για την εξέβρεση της αλήθειας.
Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος από τους κατηγορουμένους και μάλιστα κάποιος που είναι κλειδί, ο οποίος έχει κάνει ήδη μία συμφωνία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται να υπογράψουν κι άλλοι. Αρκεί ο ένας. Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Γιαννάκη, με συγχωρείτε, το στατού πεντητή, αυτό το στατού του μετανοημένου, ναι, μπορεί να το υπογράψει κι άλλος στη συγκεκριμένη υπόθεση? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα μπορεί. Α, ναι. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει, η Μαρία εννοεί προφανώς ότι δεν έχει πρακτική αξία, γιατί εφόσον το καταθέτει ο ένας, ποιο να βάλεις μετά μέσα. Αν τα πω εγώ και να υπογράψει ο Καμπουράκης, αφού θέλω να δώσω το Καμπουράκη εγώ. Επαναλαμβάνω ότι ο νόμος λέει ότι για να γίνει μια τέτοια συμφωνία πρέπει να είναι απαραίτητο για την εξέλιξη της έρευνας. Αν υπάρχει ένας ο οποίος μιλάει, δεν είναι πλέον απαραίτητο. Μπορούμε να πούμε ή να εκτιμήσουμε αν υπάρχουν πληροφορίες, αν η παράταση της κράτησης της κυρίας Καϊλή έχει σχέση με τη συμφωνία που έχει κάνει ο Παντζέρη με αυτούς που λένε ότι έχει δώσει. Μπορούμε να εκτιμήσουμε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ριζόπουλος είπε ξεκάθαρα ότι η Βελγική Εισαγγελία μας είπε ότι θεωρεί ότι δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος η κυρία Καϊλή, αν βγει από τη φυλακή, θα μπορέσει να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία, το οποίο εμείς είπε δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, διότι είναι αθώα κτλ. Αλλά είναι προφανές αυτό. Αλλά το έχει πει ξεκάθαρα η Βελγική Εισαγγελία, μας είπε. Κύριε Κορογιαννάκη, να ρωτήσω κάτι εγώ που δεν καταλαβαίνω με το απλό μου το μυαλό, που δεν είναι νομικό. Στείνω εγώ μια συμμορία και βάζω μέσα. Του τον δω, την κυρία, τον κύριο. Του δίνω λεφτά, τους βάζω, φτιάνουν δίκτυα κτλ. Λοιπόν, μετά μας πιάνουν. Μετά τρέχω εγώ πρώτος και λέω, κάνω συμφωνία, παιδιά. Και τρώγω, από τα 5 χρόνια θα πάω ένα με αναστολή. Και οι υπόλοιποι από κάτω θα φάνε 5, 6, 8, 10, έτσι. Ναι. Είμαστε εντάξει. Έτσι. Ναι. Ποια είναι η ερώτηση? Ότι αν είναι προφανώς. Το θεωρείτε λογικό αυτό? Ο εγκέφαλος πέφτει στα μαλακά. Δηλαδή, ο εγκέφαλος που τόστησε δεν παθαίνει τίποτα και την παθαίνει ο τελευταίος κλητήρα. Και κουβάλαγε τα. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή υποθέτουμε ότι είναι ο εγκέφαλος, δικηγόροι του κ. Παντζέρη, στις δηλώσεις τους τις προηγούμενες μέρες, λένε ότι η όλη υπόθεση έχει οργανωθεί από το εξωτερικό και ότι θα δώσουν τις πληροφορίες. Και να το πούμε έτσι πολύ, πολύ απλά. Για την εισαγγελία είναι πολύ σημαντικό να μάθει ποιος έδωσε τα λεφτά στο Παντζέρη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δωροδόκησε. Τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ την αδιαβάσατε? Έκανε μια δήλωση φοβερή ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος είπε... Δεν καταλαβαίνω γιατί μας εμπλέκουν. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Δικό τους πρόβλημα είναι να στολίσουν. Εμείς τι σχέση έχουμε? Εμείς φαίνεται ξεκάθαρα να τους δώσει όλους. Ο δικηγόρος του Παντζέρη που μίλησε στη Μαρία την Αρώνη λέει... Ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Κορογιαννάκης. Για πες μας Μαρία τι λέει. Λοιπόν, είπε ότι ο κακός πιστεύουν ότι το κέντρο αυτής της υπόθεσης είναι ο κύριος Παντζέρη. Δεν είναι αληθές αυτό που λένε ότι είναι ο εγκέφαλος της υπόθεσης. Ο πελάτης μου λέει δεν μιλάει καμία γλώσσα εκτός από ιταλικά. Άρα πώς θα μπορούσε να κάνει όλες αυτές τις συνεννοήσεις? Άλλοι είναι από πίσω και κυρίως έδειξε τρίτες χώρες. Ναι, δεν είμαι μικρός εγκέφαλος, δεν είμαι μεγάλος εγκέφαλος. Είμαι το είναι μικρό ψάρι. Πάμε να ακούσουμε πώς τα λέει. Πάμε να ακούσουμε. Les avocats de madame Καϊλή insistent qu'elle est innocente. Qu'est-ce que votre client dit, monsieur Antonio Panzeri? Mon client dit, c'est à la justice qu'il le dit, et ça reste couvert par le secret de l'instruction. Hein, et donc ce n'est pas dans son intérêt de s'exprimer sur ce qu'il dit à propos d'autres personnes. Donc ça, nous ne nous exprimons pas sur le fond du dossier. Il a signé un contrat, une convention avec le parquet, par laquelle il reconnaît, lui, avoir commis des infractions. Dans le principe des infractions de corruption et des infractions d'être participant à une organisation criminelle. Il va commencer dans un délai relativement bref, probablement la semaine prochaine. Quelqu'un pourrait dire que ce n'est pas juste pour les autres inculpés, parce que M. Panzeri est le cerveau, est considéré comme le cerveau de cette organisation criminelle. Pourtant, avec cet accord, il va avoir...
la punition moins stricte. On parle peu des gens au sein du Qatar qui ont proposé de l'argent. Mon client, il n'a pas donné son argent pour corrompre quelqu'un d'autre. Et donc, les organisateurs de la corruption, est-ce que ce ne sont pas d'abord ceux qui organisent la corruption depuis l'étranger et donc pas M. Panzeri? Κατάλαβες. Ήταν αλλονών τα λεφτά. Εγώ δεν τα πήρα. Οι βαλίτσες πήγαινε σήμερα, αλλά άλλοι ήταν. Να κλείσουν το Μάροκο και το Κατάρ στη φυλακή, λοιπόν. Να μας τρελάνε. Σήμερα θα υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, διότι αυτό που λέει ο δικηγόρος του Παντσέρη είναι ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα η ανάκρισή του μετά τη συμφωνία, μετά το μνημόνιμο συνεδρίας. Την Τρίτη θα αρχίσει, έτσι, την Τρίτη. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είπε ότι δεν γνωρίζει ακόμα την ημέρα, την επόμενη εβδομάδα. Ελάτε, και θα κρατήσει 4 μέρες. Ναι, ναι. Και για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημά σας, η κυρία Καηλή, εάν δεν έχει κάτι να φοβηθεί από τον κύριο Παντζέρη, αυτό θα φανεί από τη συνέχεια της διαδικασίας. Ο Παντζέρη δεν μοιράζει καταδίκες. Ο Παντζέρη θα δώσει πληροφορίες. Αν οι πληροφορίες που θα δώσει δεν είναι επαρκείς, δεν διασταυρωθούν. Με κάποιον άλλον. Στη φυλακή. Να ρωτήσω κάτι. Στη φυλακή, να ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι πει ο Παντζέρη αύριο το πρωί, η Καηλή ήξερε τα πάντα. Και την είχαμε στις πληροφορίες. Και λέει ο Τζόρτζι, ο άντρας Καηλή, όχι, δεν ήξερε. Εκεί τι γίνεται. Τι θα μετρήσει περισσότερο. Οι αποκαλύψεις του Παντζέρη πρέπει να διασταυρωθούν. Δεν είναι ότι πει ο Παντζέρη είναι στην από δεύτερη πηγή. Ή Σμάρτης ουδή Σμάρτης, όπως λέει και ο αρχιεθέσφαρος. Από τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Παντζέρη για να μπορέσει να μην πάει φυλακή, αυτή τη στιγμή ο Παντζέρη έχει υπογράψει έχει λάβει μια υπόσχεση από την εισαγγελία. Έτσι γράφεται, προμές. Ναι. Αν δεν παραδώσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί, ο Παντζέρη θα πάει φυλακή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να μοιράζει κατηγορίες δεξιά και αριστερά χωρίς να δώσει αποδείξεις. Ή συκοφαντίας. Αυτό το ξέρει προφανώς, οπότε είναι και προσεκτικό. Αυτό τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοριανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Αρώνη από τις Βρυξέλλες, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Σούπερ μάρκετ, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο, παιδιά. Όλα καλά. Στενάζει ο κόσμος τώρα με χθες το δελτίο. Τα τρίκ και αυτά, γιατί λέτε. Τα τρίκ τα βγάλαν τα παιδιά το πρωί εδώ στην επικοινωνία και τα αυτά. Πράγματι, με τη συσκευασία είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Λένε θα κάνουν μήνυση οι ενός καταναλωτές. Ναι, ο κύριος Αυτόπουλος. Για το θέμα της. Μισό λεπτό. Θα κάνει, παιδιά, και καλά θα κάνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είμαστε όλοι αυτοί. Μισό λεπτό. Σε ακούμε. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ βγάζω, παράγω φασόλια. Ναι. Και μέχρι χθες έλεγα 1 κιλό φασόλια, 2 ευρώ. Σωστά. Ναι. Και ξαφνικά έρχομαι και λέω, εγώ παιδιά τώρα πουλάω 750 γραμμάρια φασόλια, 2,5 ευρώ. Ναι. Θα μου κάνεις μήνυση εσύ, άμα κλείσει μέσα. Στη συσκευασία των δύο. Στη συσκευασία του ενός κιλού απ' έξω. Να γράφει, 7. Γράφει. Αλλά αν η συσκευασία στο απορριμπαντικό είναι ίδια και μέσα αυτό έχει λιγότερο 300 γραμμάρια. Αυτό είναι τρίκ, αυτό είναι όχι, είναι σποκέρδια. Δεν λέω εγώ όλα αυτά να αποδειχτούν. Να αποδειχτούν. Όχι, εντάξει, αποδειχτούν. Αυτό, αυτό. Να, αλλά λένε ότι υπάρχουν αποδείξεις, δίνουν συσκευασίες. Να δούμε, ρε παιδιά, τι να σου πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Για τον Γκάλοπ δεν είπαμε τίποτα. Για το? Όχι, δεν μπορώ για τον Γκάλοπ. Δεν μπορείς. Άστα. Πουλημένες είναι οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Δεν είπα εγώ ότι το λες εσύ. Καταγράφουν μια τάση. Ισοπεδωτικές φωτογραφίες της στιγμής. Α, το είπε σωστά τώρα. Έτσι. Το πήρε το στόμα μου. Για τα SMS δεν είπαμε. Εντάξει, πάντως δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Δεν έχουμε χρόνο. Γιατί θα πάμε στο εθνικό. Για τα SMS. Δεν είπαμε. Θα τα πούμε όλα. Δεν ρωτήσατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Δώσε κανένα δώρο. Έλα. Πάμε δώσε κανένα δώρο. Θες ένα το Γιώτα Γιάρης. Βεβαίως. Να, σιγά μην πάρεις. Λοιπόν, οι μετέχοντες εδώ και αυτοί του Open δεν είναι σωστά. Οι φίλοι, είστε μέλη και φίλοι αποκλείονται. Λοιπόν, το Γιώτα Γιάρης, 1000 κυβικά, έκπτωση active, 72 άλογα, αξία 16.000, βραβευμένο αυτοκίνητο του 21, στο 14999 θα στείλετε. Για να το διεκδικήσετε. Και για μία ώρα ακόμα διεκδικήστε 1000 ευρώ μετρητά από την Βιοκαρπέτ. Γιατί οι χειμερινές εκτός στη Βιοκαρπέτ ξεκίνησαν με όλα τα χαλιά να είναι μείον 30-40-50%. Μπείτε στο πιο κοντινό σας κατάστημα της Βιοκαρπέτ ή στο επίσημο e-shop της εταιρείας Βιοκαρπέτ.gr. Μέχρι 28 Φεβρουαρίου όλες οι εκτόσεις 14-9-9-9 για μία ώρα ακόμα 1000 ευρώ μετρητά από την Βιοκαρπέτ.
Λοιπόν. Γεωργία. Στρατηγός Γεωργία. Στρατηγός Γεωργία. Στρατηγός Γεωργία. Αντιστράτηγο. Αντιστράτηγος, εντάξει. Να έχουμε και ένα περιθώριο βελτίωση. Ναι, να έχουμε και κάτι να έχει ένα στόχο προς τα πάνω. Ένα στόχο μπροστά μας. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, η Γεωργία Γαραντιώτη έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για να καταλάβουμε, επειδή λέμε για το θέμα των F-16 και το αν θα τα πάρουν οι Τούρκοι κτλ. Πώς είναι η ισορροπία δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα της χώρας μας με τους Τούρκους. Και μετά εγώ θα το. Θα το αναλύσεις. Όχι, θα το συμπυκνώσω σε ένα συμπέρασμα. Σε ένα συμπέρασμα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τώρα. Για πρώτη φορά λοιπόν έχει αλλάξει ο σχετισμός στρατιωτικής ισχύως υπέρ της Ελλάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν η ελληνική αεροπορία έχει υπεροπλία. Να δούμε λοιπόν μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ήδη 10 μαχητικά Ραφάλ. Να θυμίσω ότι τα μαχητικά Ραφάλ είναι οπλισμένα με τους πυράβλους Μέτεωρ, είναι μακρού πλήγματος, κορυφαίοι πύραυλοι και για πρώτη φορά η πολεμική αεροπορία έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει έναν αεροπορικό στόχο πριν μπει καν στο FIR Αθηνών. Έως 300 χιλιόμετρα εμβέλεια. Δηλαδή και μόνο που θα σηκωθεί ένα εχθρικό F-16, εμείς θα μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το καταρρύψουμε σε περίπτωση φυσικά σύγκρουσης. Με το που σηκωθεί από απέναντι. Δηλαδή, στη Λάρισα ο δικός μας ο Ραφαλατζής, να πούμε, θα σηκωθεί ο Τούρκος από το αεροδρόμιο εκεί και θα του ρίξει για να τον πετύχει απάνω. Αν έχουμε συνθήκες εμπλοκή. Αν έχουμε συνθήκες εμπλοκή. Που δεν το ευχόμαστε προφανώς, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτή ταϊφούν λέει, εμείς έχουμε τα Ραφάλ, δεν έχουμε, δεν μασάμε εμείς. Η ταϊφούν μοράσιμη, κάτι τζούφι είναι τώρα. Να δούμε και με αυτόν τον ταϊφούν. Λένε, αλλά τον βλέπουμε σε 10 χρόνια περίπου. Ως το τέλος του 2023 θα έχουμε και τα 18 Ραφάλ. Έχουμε ήδη 6 F-16 Viper, παίρνουμε 2 κάθε μήνα. Μάλιστα τώρα την ερχόμενη Τρίτη, παρουσία του Πρωθυπουργού στην ΕΑΒ, θα παραδοθεί το 6ο Ραφάλ σε μια ωραία τελετή εκεί. Και έχουμε ετοιμάσει και μια ακόμα κάρτα για να δούμε ως το 2028 με 30. Πώς θα είναι η πολεμική μας αεροπορία, πώς θα έχει διαμορφωθεί μάλλον το αεροπορικό πλωστάσιο. Θα έχουμε και τα 24 Ραφάλ και τα 83 F-16 Viper, 30 Mirage 2005 και 38 αναβαθμισμένα F-16 Block 50. Να θυμίσω ότι πριν κανένα δύο μήνες στείλαμε σχετικό έτοιμο. Άλλα είναι τα Viper και άλλα είναι τα Block. Τα Block 50 είναι τα F-16 που έχουμε στην Αχίαλο. Ναι. Αυτά δεν είναι εξυγχρονισμένα. Ναι. Όμως έχουμε στείλει έτοιμα πρόσφατα για να αναβαθμιστούν. Τους περιμένουμε την απάντηση από τις ΗΠΑ. Αυτή πολιτικές. Είναι η δική μας, χωρίς τα F-35 ακόμα, έτσι. Το 2028 με 30 θα έρχονται τα πρώτα ζεύγη F-35. Θα παραλαμβάνουμε τα πρώτα, δηλαδή υπερσύγχρονα μαχητικά, πέμπτης γενιάς, αόρατα μαχητικά, που δεν συγκρίνονται με κανένα από αυτά. Ναι. Είναι μια γενιά παραπάνω. Οι άλλοι απέναντι τώρα έχουν νερομπίστολα, ρε παιδί μου. Ή πρέπει που να. Τα ρίχνουνε. Ναι, δηλαδή. Πώς μπαίνουν αυτοί. Προφανώς και έχουν και αυτοί έναν αεροπορικό στόλο. Έχουν 232 F-16. Όμως ποιο είναι το πρόβλημά τους. Έχουν χαμηλές διαθεσιμότητες. Διαθεσιμότητες χαμηλότερες του 60%. Έχουν πρόβλημα με τα ανταλλακτικά. Α, δεν δουλεύουν, ε. Ακριβώς. Να το πω έτσι, δεν δουλεύουν. Έχουν κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Ναι. Και αν έχετε παρατηρήσει, πολλές φορές όταν έχουμε αρκετές εισόδους στο FIR Αθηνών, δηλαδή έχουμε πάνω από 20 μαχητικά αεροσκάφη, στις επόμενες μέρες δεν κινείται τίποτα. Μπαίνουν μόνο drone. Α, ναι. Γιατί προφανώς δεν μπορούν να πετάνε κάθε μέρα, φαντάζομαι, όλα τα αεροπλάνα, δεν είναι. Ακριβώς. Και έχουν και 15 F4 Phantom, όπου και αυτά έχουν διαθεσιμότητα χαμηλότερα του 40%. Άρα, για τα F-16 για αυτούς, τα αναβαθμισμένα F-16, είναι κομβική σημασία για να διατηρήσουν μία έστω απόσταση κοντινή, να μην απομακρυνθούμε πολύ. Απαραίτητο. Γι' αυτό το λόγο και ο ΑΚΑΡ γυρνάει στη Ρωσία, στην Κίνα και πρόσφατα στη Βρετανία. Ψάχνει να βρει λύση με τα Eurofighter Typhoon, ούτε εκεί είναι εύκολη υπόθεση, γιατί πρέπει να αποφασίσουν όχι μία, αλλά τρεις χώρες για το αν θα μπορέσει να τα πάρει η Τουρκία. Και εδώ να σας πω κάποιες πληροφορίες που έχω. Σύμφωνα με αεροπορικές πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα και ασχολούνται με τους εξοπλισμούς, μας είπαν ότι σε περίπτωση που η Τουρκία καταφέρει όντως να πάρει την έγκριση για τα δύο τουρκικά προγράμματα, το ένα για την αναβάθμιση και το δεύτερο για τον εξυγχρονισμό, μέσα στο 2023 θα μπορεί να παραλάβει τα πρώτα καινούργια F-16 μετά από 3 χρόνια. Άρα πάμε στο 2026. Ακριβώς. Όταν και εμείς θα έχουμε τροχοδρομήσει πλέον για να πάρουμε τα F-35. Ακριβώς. Θα έχουμε πάρει τουλάχιστον τα 24 Ραφάλ. Σίγουρα τα Ραφάλ. Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα θα ξεκινάει και ο εξυγχρονισμός των 79 που διαθέτει. Γιατί έχουμε χάσει ένα, δεν είναι 80. Ταυτόχρονα, άντε και παίρνουν τα F-16. Τα Ραφάλ είναι ανώτερη κατηγορία από τα F-16 που θα έχουν οι Τούρκοι. Πολύ. Ναι, είναι και τα F-16 Viper 4,5 γενιάς.
αλλά έχουν αρκετές διαφορές με τα Ραφάλ. Κατά συνέπεια, έχουν διαφορετικά όπλα. Πρέπει να αγοράσουμε κι άλλο. Ακριβώς. Ναι. Για πες μας, Δημήτρη. Τώρα. Πρέπει να αγοράσουμε. Κοίταξε. Εγώ, το συμπέρασμα είναι ότι άμα αν εμπλακούμε, θα τους καθαρίσουμε σαύρα στο αυγό. Τελεία. Λοιπόν. Να θυμίσουμε όμως ότι τότε θα έχουμε και αντιντρόν συστήματα. Ναι. Που θα ενεργοποιηθούν πολύ σύντομα. Θα έχουμε την πρώτη Μπελαρά, θα έχει έρθει μέχρι τότε. Σωστά. Θα έχουμε τα ελικόπτερα, τα Ρώμεο, τα αμερικανικά που έχουμε θα έχουμε χτίσει ένα μήνες. Πολύ πιο αξιόμαχο σύνολο αμυντικός χώρα πλέον. Σε τέτοιο επίπεδο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αεροπορική περιοχή είναι δεδομένη. Αυτό μεταξύ, αυτό ξέρει ποιο το θέμα. Δεν πάμε να νικήσουμε την Τουρκία σε έναν πόλεμο συνολικό, να πούμε, όπως γίνεται αυτό στην Ουκρανία. Είναι όχι, να ξέρουν ότι έτσι και τολμήσουν το τίποτα. Σηκώσουνε, θα γίνει... πληρώσουν βαρύ τίμημα. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε εμείς να έχουμε περισσότερα όπλα και μεγαλύτερο στρατό από τους Τούρκους. Προφανώς. Τι να το κάνουμε. Γιατί ποιο... Εμείς θέλουμε να έχουμε επαρκή στρατό για να ξέρουν ότι αν κάνουν κάτι θα γίνει θα τους χάσουν το χέρι. Τέλει. Είναι αυτό που λέμε η αποτροπή, τα μηνύματα αποτροπή. Αυτό θέλουμε. Ναι. Αυτοί λοιπόν. Θέλουν πολλά για να επιτεθούν, να καταλάβουν, να φτιάξουν πατρίδες, να φτιάξουν αυτοκρατορίες κτλ. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη αυτά. Εμείς θέλουμε να πούμε, αν περάσει από εδώ, θα στο κόψουν το γεράκι. Αλλά θα έρθουν νύχτα ένα βράδυ. Τι απαντά. Αυτό τι απαντάμε. Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν. Σωστά. Αυτό λέμε εμείς. Έλα, Γεωργία. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κυρία μου, που είπα τέτοια βρωμόλογα μπροστά σας, αλλά τι να κάνω τώρα. Να καλημερίσουμε τον αγαπητό. Καλημέρα. Κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Αλέξανδρε. Να βάλουμε μία γρήγορη παράμετρο. Φαίνεται ότι τα στέλθ τύπου αεροπλάνα, όπως τα Ραφάλ αλλά και τα F-35, δεν τα πιάνει το αντιπυραυλικό σύστημα της Τουρκίας ούτε η S-400, παρά το ότι λένε οι Ρώσοι. Και αυτό τους ανισχύει πολύ, παρόλο που είναι δικινητήριο έτσι το Ραφάλ. Να. Τους έχει δυσκολέψει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μην το εντοπίζουν. Ναι, τους έχει δυσκολέψει. Τους έχει δυσκολέψει πολύ αυτό. Δικινητήριο είναι. Είναι δικινητήριο το Ραφάλ, ναι. Σε αντίθεση με τα F-16, αλλά έχουν καταφέρει να ξεγελούν τα ραντάρ. Λοιπόν. Αυτό την φοβίζει την Τουρκία. Πάμε να καλημερίσουμε τη Μαρία Τζαχαρά και την Κωνσταντινούπολη. Σφανταχτήκανε που λέμε στην Κρήτη. Πώς? Σφαντάχτηκα. Δηλαδή? Ρε παιδί μου λέει στην Κρήτη, ας πούμε, λέει, ας πούμε, είδα κάτι ας πούμε, και τρόμαξα. Α, σφαντάχτηκα. Ναι, είδα ένα φάντασμα, είδα ένα όραμα, είδα κάτι παράξενο και σφαντάχτηκα, τρόμαξα. Ναι, κατάλαβα. Σφαντάχτηκα. Ναι. Ωραίο. Ναι. Θα το λέω. Και πάνω απ' όλα οι πιλότοι έτσι. Βέβαια. Οι δικοί μας πιλότοι με F-16 παλιάς γενιάς θα κέρδιζαν τους Τούρκους και ας είχαν Ραφάλ. Γιατί έχουν καλύτερο δεδομένο. Προσωπικό. Είναι δεδομένο, είναι πολύ πιο έμπειροι, είναι πολλά χρόνια, έχουν πρόβλημα με τους πιλότους τους. Ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζεται παγκοσμίως και από χώρες όπως το Ισραήλ, από άλλες χώρες που έχουν πολύ σκληρή πιλότους. Ότι έχουμε εξαιρετικούς πιλότους. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Μαρία Τζαχαρά για την Κωνσταντινούπολη, να καλημερίσουμε τον κύριο Γεωργούση, Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο. Καλημέρα σε όλους. Αλλά μαθαίνω, καλημέρα. Δεν στο είπα αυτό. Το ξέρεις ότι άκουσαν την Καρατζιώτη να λέει πλήρη για την υπεροπλία και κατεβήκανε τα ούφο στην Προύσα. Αυτό λες, φανταχτήκανε. Αυτό. Άκου τώρα. Εδώ είναι που κολλάει αυτό που είπες, Δημήτρη. Σφαντάστηκα. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό τι είναι αυτό το είπα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύννεφο. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ένα σύννεφο το οποίο παρουσιάστηκε χθες στην Προύσα. Και το έχουν καταγράψει εδώ και όλοι μιλάνε για σύννεφο ούφο. Βέβαια οι μετεωρολόγοι, οι επιστήμονες πάντα δίνουν την απαραίτητη λογική εξήγηση και λένε ότι αυτό το σύννεφο δημιουργήθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην Τουρκία, γιατί έχουμε Γενάρη μήνα και εδώ στην Προύσα συγκεκριμένα, που είναι περίπου 2,5 ώρες από την Κωνσταντινούπολη, είχε 25 με 26 βαθμούς χθες. 25? Και αυτό ακριβώς να είναι καλοκαίρι. Είναι πολύ ωραίο πάντως. Πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η εντυπωσιακή εικόνα. Αυτό όμως ανησυχούν κιόλας, γιατί σου λέει αυτά τα σύννεφα, τέτοιου είδους σχηματισμοί, επειδή οι μετεωρολόγοι τα παρατηρούν. Από τη μια μπορεί να φέρει, λέει, βροχή, σημαίνει ότι μπορεί να φέρει βροχή, αλλά μπορεί να φέρει και σεισμό. Γιατί ένα τέτοιο ωραίο σύννεφο παρόμοιο είχε εμφανιστεί και το 1999, που έγινε ο μεγάλος σεισμός που θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Και τώρα, άμα βάλουμε και τα σύννεφα με το σεισμό, να πούμε, είναι συνωμοσιολογία, μου φαίνεται εμένα αυτό. Οι Έλληνες προστιλάνε. Εκεί φτάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό εκεί πάνω είναι ο αρθρογράφος του Economist. Ναι. Ο οποίος λέει ότι είναι δικτάτορας ο Ερντογάν. Εν δυνάμει δικτάτορας ο Ερντογάν. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω τι λες, Μαρία. Μ' αρέσει πώς τα συνδυάζεις. Μ' αρέσει πώς συνδυάζεις τη μία είδηση με την άλλη. Είσαι δημοσιογράφος. Συκοφαντία είναι αυτό που λες τώρα ότι είμαι δημοσιογράφος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν ξεσηκωθεί.
Έχουν ξεσηκωθεί λοιπόν για αυτό το εξώφυλλο του Economist. Το βλέπουμε κατακόκκινο με την ημισέλινο, παραπέμπει στην τουρκική σημαία και μιλάει για την υφέρπουσα, την υποβόσκουσα δικτατορία στην Τουρκία. Και εδώ μέσα λέει διάφορα αυτό το αφιέρωμα. Είναι ένα ειδικό αφιέρωμα στην αυτοκρατορία, όπως αναφέρει, του Ερντογάν. Και μιλάει για τον Ερντογάν, το πώς η Τουρκία, πώς έχει ξεκινήσει και πού έχει φτάσει με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ουσιαστικά είναι ένα δημοσίευμα που στρέφεται καθαρά και εξάστερα εναντίον του Τούρκου Προέδρου, μάλιστα 4 μήνες πριν από τις εκλογές εδώ στην Τουρκία. Πάντως, οπότε καταλαβαίνουμε τη θέση του. Και την αντίδραση του. Όλοι οι Τούρκοι στην Ανατολία Economist διαβάζουν, κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει, γιατί τον νοιάζει τι ακούει, διαβάζουν οι άλλοι, η διεθνή σκηνή. Δείχνει τη διεθνή θέση, όχι το τι θα ψηφίσει στην Ανατολία. Εμένα πάντως με ανησυχεί, κύριε Γεωργούση, το γεγονός ότι το δημοσίευμα αυτό περιγράφει όλο αυτό το σκηνικό, αλλά λέει μην τον χάσουμε, λέει, στον Biden, τον Ερντογάν. Ένας εξοργισμένος Ερντογάν είναι επικίνδυνος να τα κάνει όλα αυτά. Μήπως λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί ένα παζάρι γίνεται με την Αμερική, του δώσουν κάτι προεκλογικά του Ερντογάν. F-16 παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν προδηλεί κάποια εύκολη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων, ούτε ήταν στρωμένο με υποσχέσεις η επίσκεψή του. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολλά, οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν βάλει πολλά στην εξωτερική πολιτική τους και από τα οποία εισπράττουν τώρα τα αποτελέσματα. Πρώτον, η στάση τους απέναντι σε έναν ανατολικό σύμμαχο είναι γνωστή και δεν είναι καθόλου αποδεκτή. Τη στιγμή που το ΝΑΤΟ και οι χώρες της Δύσης αντιμετωπίζουν μια ευθεία εισβολή στην Ευρώπη από τη Ρωσία του Πούτιν. Δεύτερον, έχει συζητήσεις με τη Συρία και αλλάζει στάση προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στους Κούρδους, που είναι η μόνη αντίπαλη του χαλιφάτου που μπορεί να που προσπαθεί να δημιουργηθεί στις άκρες της Συρίας. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ουγγαρία, αλλά η Ουγγαρία πιστεύω θα αλλάξει σύντομα στάση, να μην επιτρέπουν την είσοδο των πιο, αν θέλετε, δημοκρατικών χωρών της Ευρώπης, της Φιλανδίας και της Ολλανδίας, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Τσαβούσογλου επιλέγει να λέει δημοσίως ότι δεν συνδέονται αυτά τα δύο, λέει ο Τσαβούσογλου, και ότι και οι Αμερικάνοι δεν το συνδέουν, λένε. Δεν συνδέονται αυτά τα δύο. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι προφανές ότι συνδέονται αυτά, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι σαν το σύννεφο που είδανε, που έλεγε η κυρία προηγουμένως. Έτσι. Καλά το λέτε. Αυτό ακριβώς. Σε οποιοδήποτε σχέση. Λοιπόν, ότι αυτά που είπε λίγο προηγουμένως ο κύριος Καμπουράκης, η ανησυχία η μεγάλη της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος, το οποίο, σε παρένθεση, είναι εξαιρετική σχεδίαση από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και την πολιτική ηγεσία. Εννοώ εξαιρετική σχεδίαση για να φέρει την αποτροπή και την αποτελεσματικότητα που θέλουμε σε στρατιωτική ισχύ. Αυτό που τους πονάει δεν είναι ότι εμείς εξοπλιζόμαστε για να τους επιτεθούμε, ούτε τους απειλούν τα στρατιωτικοποιημένα νησιά. Μα τι τώρα, θα βγουν από τη ΣΥΜΗ οι ταξιαρχίες μας να καταλάβουν την Ασία, ας πούμε. Αυτό είπε και ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Πάλι λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος που θα πίστευε ότι τα νησιά μας απειλούν την Τουρκία. Και είναι και η πρώτη φορά που συνδέει αυτό το «θα έρθουμε νύχτα, Γεωργία», που λέει ο Μητσοτάκης, που λέει ο Ερντογάν, το συνδέει με την Κύπρο. Λέει, λένε για μας, για τα νησιά, είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς θα βγουν τα νησιά? Και το λέει ποιος? Αυτός που κατέχει τη μισή Κύπρο. Ακριβώς, και νομίζω ότι όλος ο σχεδιασμός ο αμυντικός ο δικός μας τους χαλάει τα επιθετικά τους σχέδια, τα οποία μπορεί να μην είναι αυριανά, να είναι στο μέλλον. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το «θα έρθουμε μια νύχτα». Εάν η Ελλάδα σε λίγα χρόνια έχει F-35, μάλλον θα γυρίσει ανάποδα αν επιχειρήσουν κάτι αυτοί. Πάντως, κύριε Πτέραρχε, εδώ το πρόβλημά μας, το μακροπρόθεσμο πρόβλημά μας είναι ότι με αυτόν τον τύπο απέναντι, με αυτή τη χώρα μάλλον απέναντι, γιατί ο Ερντογάν σήμερα είναι, αύριο μπορεί να μην είναι. Θα τρώμε, και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα τρώνε τα λεφτά τους να αγοράζουν όπλα και αεροπλάνα και καράβια και μπελαρά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είναι, τι να κάνουμε όμως? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε πώς λέει ένας πολιτικός. Δυστυχώς, κύριε Καμπουράκη, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο. Και θα κάνω μια αντιστοίχηση, δεν ξέρω αν είναι 100% πετυχημένη, αλλά βλέπετε το Ισραήλ ξεκίνησε την
ύπαρξή του ως κράτος με πολέμους απέναντι σε εκατομμύρια αντιπάλους. Αλήθεια. Εξοπλίστηκε, ανέβασε την οικονομία του και πάει σε συνδυασμό στρατιωτικής ισχύως και αποτροπής με την οικονομία. Αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα. Μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε. Πάμε να δούμε όμως αντιδράσεις στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις στην Τουρκία για την επίσκεψη του Τσαβούσογλου επισίας. Λένε ότι δεν πέτυχε και πώς, γιατί πήγες έτσι εκεί. Πάμε να δούμε τι λέει μια πολιτική αναλύτρια, η κυρία Γκεζέρ, σχετικά με την επίσκεψη συγκεκριμένη του κυρίου Τσαβούσογλου. Önümüzdeki ay yapması öngörülen ziyarette de belki olumlu bir takım adımlar olabilir ama ben yine de hem ABD'nin hem de Türkiye'nin kendi çıkarları çerçevesinde bu F-16 meselesiyle İsveç, Norveç'in NATO üyeliklerini bir koz olarak karşılıklı kullandıklarını ve kullanacaklarını düşünüyorum. Λοιπόν, αυτά λένε. Γενικά, Μαρία, πάντως δυσαρέσκεια νομίζω στην Τουρκία για την επίσκεψη. Ναι, είναι, ναι, ναι. Απογοήτευση, απογοήτευση εδώ. Μάλιστα, χθες πολύ έγκριτοι πολιτικοί αναλυτές βγήκαν και έλεγαν στον Τσαβούσογλου και στην κυβέρνηση γενικότερα ότι ουσιαστικά έχασες μια ιστορική ευκαιρία για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι η Τουρκία με αυτή την επίσκεψη συγγνώμη. Ναι, ναι. Πήγε ο Τσαβούσογλου με τις ίδιες θέσεις, πήγε με την ίδια, στατική θέση, ναι, χωρίς, ναι, ναι, δηλαδή χωρίς να θέλει να προσφέρει ανοιγμού κάτι. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να θέλει να προσφέρει κάτι. Πώς περίμενες, του λέγανε, ότι θα φέρει κάποια αποτελέσματα αυτή η επίσκεψη. Η Τουρκία αυτό που ήθελε, ήθελε να πάει εκεί, να πάρει έστω μία υπόσχεση για F-16 χωρίς όρους. Σήμερα στα πρωτοσέλιδα των φιλοκυβερνητικών να τονίσω ότι αυτό τονίζεται. Ότι πήγε, ότι τελικά πήγε η Τουρκία και γύρισε πίσω ο Τσαβούσογλου με κάποια ελπίδα, χωρίς να του θέσουν όρους. Δηλαδή τον όρο της ένταξης είχαμε και της διέμβρησης του ΝΑΤΟ. Είχαμε φαγωθεί. Πόσα χρόνια ακούς εκεί. Έχει, οι Τούρκοι έχουν διπλωματία, οι Τούρκοι ξέρουν να το παίζουν και από εδώ και από εκεί, οι Τούρκοι αυτοί, οι Τούρκοι δεν είναι πελατάκια κανενός, οι Τούρκοι παίζουν ευρύτερο ρόλο, εμείς είμαστε άχρηστοι, είμαστε ξεφτύλες, είμαστε προτεκτοράτο, είμαστε, όριστε τα αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς λένε. Πήγες, λέει, με μία, τις τελευταίες εβδομάδες έκανες αντιδυτική και αντιαμερικανική ρητορική και πάλι. Δεν ήταν, γιατί πάντα ήθελαν να πιέσουν οι Τούρκοι. Αυτά, πιο παλιά. Δεν ήταν πάντα δεδομένα. Η διπλωματική μας ισχύ και η διπλωματική μας αναδείγμαση. Δεν υπήρχε. Αυτό σου λέω τι λέγαμε. Τους είχαμε θεοποιήσει. Ναι. Ότι αυτοί έχουν εξωτερική πολιτική, εμείς δεν έχουμε. Έχουμε. Ότι αυτοί... Ενδεχομένως έχει να κάνει με τη στάση για την τωρινή της εξωτερικής μας πολιτικής και την προηγούμενη. Εγώ δεν λέω. Εντάξει. Έτσι. Ότι έχει αλλάξει ενδεχομένως. Πάμε και στον κύριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας, να τον καλημερίσουμε. Δώστε μας μία εικόνα κι εσείς. Και να βάλω στο τραπέζι άλλο ένα ρεπορτάζ της Μαρίας Ζαχαράκη. Η οποία μας λέει ότι ετοιμάζουν, γράφει η Γενής ΑΦΑΚ, ότι ετοιμάζουν οι Τούρκοι βάση ντρόουν στην τουρκική στα κατεχόμενα, στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι εξελίξη. Είναι ένα κατεχόμενο αεροδρόμιο το οποίο το κάνουν χρήση στην παρούσα φάση. Προσπαθούν να έχουν μια επιχειρησιακή ικανότητα ντρόουν, προφανώς και γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία εξοπλίζεται σταδιακά για να πτυχθεί ο προπολογισμός αμυντικών εξοπλισμών για αποτρεπτικούς σκοπούς στην Κυπριακή Δημοκρατία και καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν παράλληλα με την αναπτυξιακή πορεία μιας συνολικής αποτρεπτικής μηχανής της Δύσης απέναντι σε οποιοδήποτε εξ Ανατολάς απειλή. Μάλιστα. Αγοράζουν οι αδερφοί Κύπροι όπλα, αγοράζουν. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Α, ναι. Βεβαίως. Πώς και έτσι, συνήθως δεν. Τα όπλα αυτά είναι αποτρεπτικής ισχύς και είναι χαμηλής ισχύς στην παρούσα φάση. Δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό της χρειάζεται τον εξοπλισμό και χρειάζεται να είναι στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, τα οπλικά συστήματα είναι μια αναβάθμιση στην παρούσα φάση. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Το πρωτοσέλιδο που δείχνουμε τώρα είναι αυτό που λέει για τα ντρόουν, ότι θα είστε πιο ανήσυχοι τώρα πια. Είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο της Γενής ΑΦΑΚ που δείχνει όλα τα τελευταία ντρόουν που έχει αναπτύξει η Τουρκία και το παρουσιάζει σήμερα. Προς πάσα κατεύθυνση στέλνει μήνυμα ότι τώρα θα γίνεται ακόμη πιο ανήσυχη, λέει η Γενής ΑΦΑΚ, με αυτά τα όπλα που κατασκευάζει η Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Σποτόπλε. Η απάντηση... Ναι, ναι. Ελάτε, η απάντηση στην Τουρκία, στην προκειμένη περίπτωση, είναι το καινούριο ραντάρ
το οποίο πλέον εγκατέστησε η Κυπριακή Δημοκρατία σε μέρος του Ρόδους. Και βεβαίως επίσης τα εξοπλιστικά και τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία κάνουν αυτή τη στιγμή και με την εγχώρια αγορά, αλλά και με την εξωτερική αγορά, κυρίως την Ισραηλινή αγορά. Εσείς, κύριε Σποντόπουλο, αυτό ήθελα να πω. Και γι' αυτό και για το αν, τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Έχουν θορυβηθεί οι Τούρκοι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει την εναλλακτική στην Τουρκία, που είναι Κύπρος και Ελλάδα, και γι' αυτό στην Κύπρο, προτού μπει το ραντάρ, προηγήθηκε η άρση του εμπάργου από τους Αμερικανούς πόλεις όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό τους έχει θορυβήσει πολύ τους Τούρκους, γιατί βλέπουν ότι οι Αμερικανοί ακριβώς εμάς ακολουθούν. Είναι η πραγματικότητα και όχι ότι εμείς θα φοβηθούμε τα τρώνε τα δικά τους. Και αυτό μπαίνει και στο ευρύτερο πλαίσιο και στο μεγάλο παζάρι που κάνανε στις ΗΠΑ οι Τούρκοι, όπου οι Αμερικανοί σκληρά τους είπαν ότι δεν σας έχουμε ανάγκη. Δεν το εννοούν απόλυτα, αλλά εγώ αυτό εισέπραξα, ότι εισέπραξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πήγε με μία λογική, με έχετε ανάγκη για τη Ρωσία, με έχετε ανάγκη για τη Συρία, με έχετε ανάγκη γενικώς, αλλά θέλω να με αφήνετε να κάνω την πολιτική μου με τη Ρωσία, με την Λιβύη, με τη Συρία κτλ. Και οι Αμερικανοί απάντησαν, καταλαβαίνω, έχεις λάθος εκτίμηση, δεν σε έχουμε ανάγκη, μαζέψου. Γι' αυτό στο ανακοινωθέν το κοινό που βγήκε τα ξημερώματα, είδαμε μέσα και κάτι που νομίζω μας αφορά άμεσα, ηρεμία στη Μεσόγειο και ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας. Ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας. Άρα, πιθανολογώ ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, έφαγε πολύ ξύλο από τον Μπλίνκεν όσον αφορά τα δικά μας και του είπε: κοίτα, σταμάτα αυτά που κάνει στη Μεσόγειο. Τα νταϊλίκια. Σταμάτα τα νταϊλίκια και ξέχνα και το Μητσοτάκης Γιόκ. Εδώ πρέπει να έχετε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Αυτό εισέπραξα. Δεν ήταν ένα καλό ταξίδι του κυρίου Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ. Εκτιμώ ότι δεν πήγε καλά. Κύριε Δεσποτόπουλε, πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί θα περιμένουν τις τουρκικές εκλογές, τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών για να αποφασίσουν το αν θα δώσουν τα F-16 ή όχι, να δουν και μετά το θέμα της Φιλανδίας και Σουηδίας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε το θέμα αυτό θα τεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι φαίνεται ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι των Τούρκων στο παζάρι αυτό. Μάλιστα, έχει αρχίσει και συζητείται ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι υποστηρίζουν αυτή η πολιτική, μάλλον διπλωματικός άσος, ότι μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ και χωρίς αυτές τις δύο χώρες, να τις βάλει στο σύστημα ασφάλειας του ΝΑΤΟ με έναν άλλο τρόπο, παρακάντοντας την Τουρκία. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το μήνυμα. Έχω την αίσθηση ότι πριν τις τουρκικές εκλογές δεν πρόκειται η αμερικανική κυβέρνηση να κάνει κάποια κίνηση. Εάν την κάνει, μάλλον θα λειτουργήσει αρνητικά για την Τουρκία, διότι θα προσκρούσει στην αντίδραση του κύριου Μενέντες. Στο τέλος, βέβαια, για να μπορεί να το παίζουν οι Αμερικάνοι και λίγο παίζω καθυστερήσεις. Εγώ αυτό εκτιμώ, ότι προσπαθούν να κρατούν τους Τούρκους κοντά από τη μία, αλλά πάλι δεν τους δίνουν τίποτα. Κοίταξε, επισημαίνω ότι πόσο έχει αλλάξει. Θυμάμαι μια ομιλία που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος πριν από κάνα χρόνο κτλ. Έχει κάνει υπουργός εξωτερικών, έχει κάνει υπουργός άμυνας ο Βενιζέλος. Ο οποίος είπε ότι. Γνωρίζει και τι λέει. Ναι, εντάξει, ξέρει κιόλα. Δηλαδή, πώ να σου το πω, δεν είναι ακαδημαϊκά μόνο, τα έχει ζήσει μέσα. Ο οποίος έλεγε ότι, παιδιά, το ΝΑΤΟ. Μέχρι την περασμένη πενταετία, όταν οι Αμερικανοί παίρνανε μια σοβαρή απόφαση, δύο μόνο ενημερώναν από το ΝΑΤΟ. Τους Βρετανούς και τους Τούρκους. Ναι. Ήταν τόσο αναβαθμισμένοι οι Τούρκοι μέσα στο ΝΑΤΟ. Άρα έχει αλλάξει πολύ το στάτους. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή, όπως φαίνεται, κύριε Πτέραρχη, αν είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι... Κύριε Καμπουράκη, οι συνθήκες γεωπολιτικές... με τις σημερινές, του 22 να πούμε έτσι, με αυτές που επικρατούσαν πριν 5 και 10 χρόνια στην ατοϊκή οικογένεια είναι εντελώς διαφορετικές. Αυτό που καθορίζει τη δυναμική του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των χωρών μελών του είναι ο εξωτερικός παράγων και οι εξωτερικές γεωπολιτικές καταστάσεις που επικρατούν. Αυτή τη στιγμή, ενώ το ΝΑΤΟ έχει χαρακτηριστεί από χώρες μέλη ως ένας οργανισμός που δεν είχε αποστολή πριν από μερικά χρόνια. Ο εγκεφαλικά νεκρός που λέγει ο Μακρόν. Ναι. Εντάξει. Ξαφνικά. Σήμερα είναι ο κύριος μοχλός άμυνας απέναντι στην επεκτατική πολιτική της Ρωσίας αυτή τη στιγμή του Πούτιν. Και όχι μόνο. Να. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται τις ευρύτερες γεωπολιτικές καταστάσεις και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξουν οι χώρες του Δυτικού
κόσμο λοιπόν. Με... Την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε δερμά. Γεια σου Μαρία. Γεωργία μου. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Κύριε Πτέραρχε, κύριε Δεσποτόπουλε, την καλημέρα μας. Θα τα ξαναπούμε. Πάρτε και ένα το γιώτα τώρα και επανερχόμαστε μετά να σας πούμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ναι, γιώτα, το Γιάρης. Γιάρης. Το βλέπετε. Στο 14999 θα στείλετε για να το διεκδικήσετε. Ωραίο αμάξι. Εξαιρετικό και για μισή ώρα ακόμα διεκδικήστε επίσης το 1000 ευρώ από τη Βιοκαρπέτ. Δείτε τα εξαιρετικά προϊόντα σε φοβερές εκπτώσεις 30-45% σε όλα τα χαλιά της Βιοκαρπέτ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 14999 για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, προσέξτε εσείς που κυκλοφορείτε ή που ετοιμάστε να βγείτε έξω, στους δρόμους γίνεται το έλα να δεις. Ναι, ναι. Κοίτα, ωραία, φίλε, είναι κόκκινα όλα τα περισσότερα. Είναι βροχή, ρε, εσύ. Με το που θα βρέξει λίγο ή πολύ, κατευθείαν μειώνεται η ταχύτητα στο μισό. Κυφισός, κοίτα, η κάτω. Κυφισός, παιδιά, είναι βλέπετε, προς τα πάνω, είναι μία κόλαση. Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία κτλ. Και στην Κάδο και στην Άνδρο. Αλλά γενικά όλοι και οι περιφερειακοί δρόμοι όπως βλέπω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και στο Χαλάνδρι. Παιδιά, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Αν έχετε μια δουλειά στις 10 και θα ξεκινήσετε στις 9.30, νωρίτερα ξεκινήσετε, δεν φτάσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ιστορία πραγματικά ανθρώπινη και ελπιδοφόρα. Πολύ, 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 πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τον κύριο Λυκίσα. Γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είναι ο δόκτωρ Μάριος Λυκίσας, λοιπόν. Ναι. Προσέξτε το κοριτσάκι αυτό. Κοίτα το. Πώς την είπαμε, κύριε Λυκίσα, την κοπελίτσα? Είναι η Καντάντα. Η Καντάντα. Καντάντα. Τη βλέπω εδώ γραμμένα, δεν ήξερα αν είναι Καντάντα ή Καταντά. Για πείτε μας, λοιπόν, την για ιστορία. Την Καντάντα. Γιατί είναι μια ιστορία πραγματικά πολύ, πολύ συγκινητική και μπράβο σας. Για εξηγήστε μας, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι μια μεγάλη ιστορία, θα σας τα πω εν συντομία. Ναι. Η Καντάντα είναι ένα κορίτσι 12 ετών, το οποίο γεννήθηκε... στην κυριολεξία στη μέση ενός χωραφιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην επαρχία της Γκόμα. Να. Σε ηλικία 2 ετών περίπου είχε την ατυχία να νοσήσει από φυματίωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρή παραμόρφωση, μια επώδυνη και σοβαρή παραμόρφωση στη σπονδυλική της στήλη. Την ονομάζουμε φυματιώδη σπονδυλίτιδα. Oh, αυτό που βλέπουμε εδώ, κοίτα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Η οποία ουσιαστικά την ανάγκασε έκτοτε να περπατά με δυσκολία, να διαταράσει και την αναπνευστική λειτουργία της, αλλά και την σωματική της ανάπτυξη, με αποτέλεσμα αυτή την παραμόρφωση την οποία βλέπετε. Η πιθανότητα αυτό το παιδί να μείνει για πάντα παράλυτο ήταν τεράστια και εκεί ήταν η συμβολή μας στο να αποτρέψουμε αυτό να συμβεί. Ήδη είχε δημιουργηθεί, είχαν δημιουργηθεί κάποια νευρολογικά προβλήματα από τα κάτω άκρα, τα οποία ουσιαστικά ανένυψαν πλήρως. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή στη μέση του πουθενά, όχι νοσοκομείο δεν έχουν, ούτε νοσοκόμα δεν υπάρχει, και μια μαύρη φτώχεια, έτσι, και μια μαύρη φτώχεια. Ακριβώς. Στη βοήθεια αυτή συνέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Πολλοί ήρωες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πώς ήρθε στην Ελλάδα, γιατρέ? Αυτό. Μια μεγάλη... οργάνωση, μια ΜΚΕΟ η οποία εδρεύει στην Αφρική, ονομάζεται Pride Africa, ουσιαστικά βρήκε αυτό το παιδί και σε συνεργασία με εμάς και με τη βοήθεια, την αμέριστη βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, μας έδωσε τη δυνατότητα να φέρουμε αυτό το παιδί εδώ μετά από πολλές προσπάθειες και να δώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Και το εγχειρίσατε, γιατρέ? Το χειρουργήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και... πήγαν όλα τόσο καλά, τόσο ανέλπιστα καλά,
Ναι. Ώστε το παιδί τώρα είναι σπίτι ουσιαστικά σε ένα διαμέρισμα το οποίο νοικιάζει εδώ στην Αθήνα. Εδώ αυτό που περπατάει, η εικόνα που βλέπουμε να περπατάει το παιδάκι είναι ναι. τώρα πλέον. Όπου αυτό έχει... είναι χθεσινή. Χθεσινή εικόνα, μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο που έχει επιστρέψει σε ένα δωμάτιο το οποίο νοικιάζει για τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα παραμείνει στην Αθήνα και στη συνέχεια θα επιστρέψει. Περπατάει κανονικά, όρθιο, χωρίς να έχει το θέμα στη σπονδυλική στιγμή. Θα φτιάξει δηλαδή τον κορίτσι. Αυτό είναι ένα επιχειρητικό στάδιο. Έχει ήδη φτιάξει. Έχει ήδη φτιάξει. Να σας πω, είναι πολλά παιδιά εκεί σε αυτή την κατάσταση στην Αφρική. Πρέπει έτσι να γίνεται. Είναι χιλιάδες παιδιά. Χιλιάδες παιδιά. Με μειοσκελετικά και αναπτυξιακά προβλήματα και τέτοια. Δεν φαντάζεστε. Εδώ... Και τότε, να σας πω κάτι. Βέβαια, αυτό έχει ένα κόστος, κάποια έξοδα, αλλά σώζετε ζωής, ρε παιδί. Αν βρείτε έναν τρόπο να φέρετε και άλλα παιδιά, να λίγο να. Τι σας λέω τώρα. Ευτυχώς, όχι, ευτυχώς υπάρχουν φιλάνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ναι. Οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν και δίνουν τη δυνατότητα σε τέτοια παιδιά να προσεγγίσουν νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο. Συνήθως τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα άνοιξε ένα παράθυρο και μια γέφυρα και προς την Ελλάδα που κατέχουμε την τεχνολογία και έχουμε και την τεχνογνωσία πλέον. Μπράβο, γιατρέ, μπράβο. Θεραπεύουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μπράβο, γιατρέ. Και τώρα δηλαδή θα γίνει καλά αυτό και μετά την κατεβάσετε κάτω όρθια κανονικά, έτσι. Μπράβο. Θα κατέβει το παιδί. Τώρα θα δει, είδε εδώ τι είναι η κατάσταση, θα γυρίσει κάτω στη φτώχεια πάλι. Αλλά τουλάχιστον θα περπατάει. Έχει σωθεί ένα παιδί εδώ. Ναι, ναι. Διευκολύνει τη ζωή του. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 12 ετών. Δεν φαίνεται είναι. Μικρός ομοί, μικρό, αλλά είναι φαίνεται. Η φιλή του τέτοια. Είναι η φιλή του τέτοια που φαίνεται. Α, μάλιστα. Μπράβο, γιατρέ μου, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε γιατρέ, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Και τέτοια. Θα τα ξαναπούμε. Άμα ξαναφέρετε κανένα παιδάκι πάλι, εδώ είμαστε. Μακάρι. Γιατί όλο μαύρες ειδήσεις δείχνουμε. Τουλάχιστον κάτι. Αυτό έχει μια ελπίδα μέσα του, ρε παιδί μου. Ναι. Και μόνο που το βλέπεις. Είναι πάντα χαρά μας να βοηθάμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ιδέες. Άμα όταν ακούς, ρε Δημήτρη, φυματίωση... Ναι, μα μου τώρα... το έπαινα, ρε παιδί μου, και λέω, κοίτα, ρε παιδί μου, κάτσε να το δείξουμε. Από αυτό, γιατί... σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, υπάρχουν έτσι, Αφρική, μαύρη Αφρική, Αφρική... Τώρα, μη λέμε τώρα. Αφρική. Λοιπόν, και συζητάμε τώρα. Υπάρχουν θύλακες μέσα στην... πολύ σημαντικοί, μέσα στο ελληνικό σύστημα το ιατρικό, που είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί, κάνουν καταπληκτικά πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς. Και την ίδια στιγμή, αυτό είναι το άσχημο. Έχουμε και κάτι άλλο στη Λάκους. Όχι μόνο αυτό, αλλά και η κατάσταση πάνω κάτω, ας πούμε, στις, τα παραϊατρικά και όλα αυτά τα πράγματα και η φροντίδα για τους υπολείπους είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Άρχισε την αντιπολίτευση εκεί. Κατευθείαν. Όχι, Ισακής, δεν το κάνω. Ισακής, θέλω να πω να εξάρω το. Καλά κάνετε. Υπουργέ μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Κατσανιώτης εδώ, ο Ανδρέας, υφυπουργός εξωτερικών, πατρινός Αχαΐας, τώρα τα λέμε αυτά γιατί... Εκλογικές περιφέρειες, να λέμε και εκλογικές περιφέρειες, Ούτως ή άλλως, εμείς που μπαίνουμε στη Βάσανο του Σταύρου, είμαστε στις εκλογικές περιφέρειες και οι άνθρωποι εκεί ξέρουν και μας βλέπουν. Δεν πειράζει να το επενδυνίζουμε, διότι άμα πω και το Χατζησοκράτης είναι στα βόρεια, να το πω, να μην το πω. Αλλά ακόμα δεν έχουν καταλήξει στις. Δεν έχουν πει. Τα έχουν πει ακόμα. Ναι, πιστεύεις ότι θα. Ναι. Σωστό. Πιστεύεις ότι σωστό, θα. Σωστό. Και η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, αυτή τώρα δεν έχει ανάγκη. Όχι. Μην το ξαναπείτε αυτό. Εννοώ δεν έχει ανάγκη υπενθύμηση. Α, υπενθύμηση. Να την πείτε την εκλογική περιφέρεια. Πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος σε ένα πολιτικό από το να λέμε δεν έχει ανάγκη. Αυτό λέω, παιδιά, μόνοι σε... Ανάψει λάθος την περιφέρεια στην οποία κατεβαίνει. Τίποτα, ναι. Η Αθήνα, Περιστέρι, Εγάλιο, Χαϊδάρια, συγχαρητήρια για αυτό το καταπληκτικό ρεπορτάζ που είχατε. Στον γιατρό που βάλανε και αυτούς βάλανε τα λεφτά και το κάνανε το κορισάκι. Στους ανθρώπους οι οποίοι συνεισέφεραν σε όλο αυτό, μέσα στον γκρίζο της καθημερινότητας και τις πολύ αρνητικές ειδήσεις κάθε μέρα που διατρέχουμε, αυτό είναι κάτι που μας θυμίζει την ανθρωπιά, την ελπίδα, την αισιοδοξία. Να το πούμε αυτό, διότι εκεί έγιναν όλα τα αυτά. Βεβαίως και να τα λέμε και χίλια συγχαρητήρια. Σώθηκε ένα παιδί. Θα μπορούσε την ώρα αυτή να πει θα κυρίσω τον άλλο και να βγάλω δύο γιάρια. Και μόνο που σώθηκε ένα παιδί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από τα... Να μην πάμε στην εξωτερική πολιτική, να ξεκινήσουμε κάτι άλλο, γιατί εχθές γίνεται χαμός στη Βουλή σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, με τον κύριο Ράμο. Γιατί δεν θέλετε να έρθει ο κύριος Ράμος στη Βουλή να τα πει, ρε παιδί μου,
να πει τι έχει βρει, να τελειώσει η ιστορία. Κανείς δεν είπε να μην έρθει ο κύριος Δράμος στη Βουλή. Απλά οι επιτροπές της Βουλής έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αλλάζει για κανέναν. Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες? Το Προεδρείο της Επιτροπής επιλέγει ποιοι έρχονται, πότε έρχονται και συνεδριάζει η Επιτροπή. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει διαδικασία αυτοπρόσκληση στη Βουλή. Αν ήταν έτσι, ο καθένας θέλει και θέλω να έρθω να σας πω. Το προσπερνώ εγώ αυτό. Πέστε ότι δεν χρειάζεται. Λέει όμως ο Ράμος, έχω κάτι να πω. Έχω να πω. Γιατί δεν τον καλεί η πλειοψηφία να μην έρθει το τέλος Φεβρουαρίου, να έρθει τώρα, να πει η πλειοψηφία, ελάτε. Υπάρχει μια διαδικασία στη Βουλή. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού της Βουλής. Υπάρχει διαδικασία με την οποία ο κύριος Ράμος θα έρθει, θα ενημερώσει. Όλοι θέλουμε να μάθουμε. Όλοι θέλουν να μάθουμε. Εμείς δεν είμαστε της λογικής να φεύγουμε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από την Επιτροπή που στην ουσία είχαμε τις παρακολουθήσεις και την επιβεβαίωση των παρακολουθήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όπου εκεί και λέτε έφυγε προσχηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν ήθελε να ακούσει και να δικαιολογήσει, γιατί έχουμε και παραγραφή. Ξέρετε, με την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, αυτή η ιστορία με την παρακολούθηση του ΚΚΕ παραγράφεται. Ναι. Παραγράφεται. Το είπαν οι εισαγγελείς στην Επιτροπή. Παραγράφεται. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ εμείς δεν έχουμε τέτοια αντίληψη. Εμείς λέμε όλα στο φως. Όλα δεν είχε σχέση η ΕΕΠ, παιδί μου, τότε. Ήταν κάποιος άλλος έβαλε χέρι μες στο κουκουέ εκεί. Άρα εκεί κάποιος έβαλε χέρι, δεν το ψάξαμε όταν έπρεπε, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει παραγραφεί με νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους ποινικούς κώδικες παραγράφηκε. Αν δεν είχαν αλλάξει ποινικούς κώδικες, τώρα δεν θα έχει παραγραφεί. Άρα θα μπορούσαμε να ψάξουμε. Καλά, με αυτούς τους ποινικούς κώδικες γίνανε διάφορα. Τώρα, διότι εκεί, επειδή κουβεντιάζει το θέμα της Χρυσής Αυγής, εκεί καταργήθηκε και το δικαίωμα. Η παρεπόμενη ποινή των πολιτικών δικαιωμάτων. Ακριβώς. Θα μπορούσε ο Καζιδιάρης να του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα και να μην κουβεντιάζουν καθόλου αυτήν την ιστορία. Ελπίζω όμως, μια και το θέσατε, ήμουν σε μια συζήτηση πριν από δύο μέρες πάλι με συναδέλφους. Ελπίζω να καταλήξουμε όλοι, να συμφωνήσουμε όλοι. Εντάξει, αυτό όλοι το ελπίζουμε. Όλοι να συμφωνήσουμε. Να βρεθεί ένας τρόπος. Δύσκολο το βλέπω. Έτσι ώστε. Ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις, και να είναι σαφές, να μην έχουν τον τρόπο να μπαίνουν από τη χαραμάδα στη Βουλή. Ελάτε, κύριε Χατζησοκράτη. Έρχεται ο πρόεδρος της Αρχής της Διαφάνειας και ζητάει σε αυτούς τους οποίους πρέπει να πει ό,τι έχει να πει και που έχουν σχέση με τους ελέγχους τους οποίους έχει ήδη κάνει. Ελέγχους τους οποίους όλοι υποτίθεται ζητάμε να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Μέσα κρατώντας τις, ας πούμε, κάνοντας τις μεγάλες προσπάθειες για να μην υπάρχει να βγαίνουν προς τα έξω διάφορα πράγματα, αλλά μέσα από μια διαδικασία. Αυτό προκύπτει μέσα και από τον νόμο που έφερε τελευταία για τα θέματα της ΕΕΠ, ας πούμε, ότι σε ό,τι αφορά την έρευνα για να ενημερώνουν τι ακριβώς συμβαίνει, η ίδια η ΑΔΑΕ συνεχίζει να έχει την ευθύνη όσο προκύπτει από το Σύνταγμα και δεν τίθεται καθόλου. Δεν του λένε αυτό. Του λένε ότι δεν είναι αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι κοινοβουλευτικός. Σου λέει, εγώ αναφέρω, ο κύριος Ράμος. Όχι, ο κύριος Ράμος δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ο κύριος Ράμος είναι πρόεδρος της Αρχής Διαφάνειας, όπου αναφέρεται υποχρεωτικά. Αναφέρεται στην Αρχή Διαφάνειας. Είναι πολιτικά υποκινούμενος ο Ράμος, γιατί ο κ. Μαρκόπουλος και η κυβέρνηση το υπονοεί. Ότι είναι από εσά. Δεν καλά, οτιδήποτε. Λένε, αυτό είναι η κυβέρνηση το λέει. Η κυβέρνηση επί της ουσίας. Αν αρχίζει η κυβέρνηση και λέει ότι ο κ. Ράμος είναι πολιτικά, ο κάθε ένας που στέκεται με έναν τρόπο συγκεκριμένο και δεν σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί το συμφέρον της κυβέρνησης, τότε δεν πάμε πουθενά. Διότι οι αρχές, ας πούμε, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν ένα στόχο να μπορέσουν πραγματικά, έξω και πέρα από τις κομματικές αγκυλώσεις, να αντιμετωπίσουν πράγματα. Αυτό είναι προκύπτει από τη διαδικασία του Συντάγματος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αρχή Διαφάνειας προκύπτει από το Σύνταγμα και αυτός έχει υποδειχθεί, ο κύριος Ράμος, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, για όνομα του Θεού. Λέει λοιπόν ότι. Το ψήφισαν ελάτε, όλοι, το ψήφισαν. Βεβαίως, ελάτε λοιπόν εσείς που σε εσάς αναφέρομαι, να σας ενημερώσω. Και γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση, λοιπόν, να τα κρύψει, θέλει δηλαδή τι. Μου παραγγέλθηκε από την πλευρά, μου ζητήθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ως οφείλει και ως έχει το δικαίωμα, να παρακολουθήσω μερικά τηλέφωνα. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες τον Ιανουάριο η Επιτροπή, που έχει τη δυνατότητα της έρευνας,
άσχετα εάν μπορεί ή πρέπει πλέον να ενημερώνει τον πολίτη ο οποίος έρχεται και λέει, αλλά να ερευνήσει το θέμα έχει το δικαίωμα. Και λέει, και λέει έχω απαντήσεις. Πού θα αναφερθώ ρε παιδιά, σε εσάς που είσαστε υπεύθυνοι να σας αναφερθώ. Και τι να γίνει τελικά. Θα είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από τη διαδικασία να ακυρώσω. Θα είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από μια διαδικασία να πάμε πλέον. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μια φράση. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με την προσπάθεια που κάνει. Επειδή έχω κάνει πρόεδρο σε επιτροπή της Βουλής, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Καλή θέση είναι. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Ήμουν στην έρευνα και τεχνολογία στην ειδική επιτροπή. Είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Είτε τα μέλη της επιτροπής προτείνουν κάποιον. Εμάς το είπαμε, τα Υπουργεία, εντάξει. Ναι. Αλλά είναι διαδικασία. Ναι, δεν είναι. Ας ξεπεράσουμε το τυπικό. Αναφέρεται, εγώ αναφέρομαι σε σένα. Ο εξέρετος συνταγματολόγος δεν ξέρει διαδικασία. Να μιλήσουμε λίγο κι εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μία πάγια αρχή. Οποιοδήποτε μπορεί να συμβάλλει στη διαφάνεια, στη διελεύκανση της αλήθειας, στο τι έγινε τέλος πάντων με το σκάνδαλο των υποκλοπών, πρέπει να κληθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο σε διαφάνεια και σε διελεύκανση όλου αυτού του σκανδάλου. Μπορεί, δεν μπορεί η αντιπολίτευση να τον καλέσει. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να τον καλέσει. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Μπορεί η αντιπολίτευση να τον καλέσει. Πρέπει να κληθεί και εμείς καλούμε και έχουμε καλέσει όλα τα κόμματα της Βουλής και όχι απλά την αντιπολίτευση. Έχουμε μια κυβέρνηση τότε που στα λόγια κόπτεται. Αφού μπορεί να έρθει. Έχουμε αφού μια μπορεί να έρθει που ο στα λόγια Δράμος. Κόπτεται δήθεν περί της διαφάνειας και στην ουσία έχει κάνει τα πάντα ό,τι περνάει από το χέρι της, είτε στην Εξεταστική Επιτροπή, είτε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είτε τώρα με τον κύριο Ράμο, με γραφειοκρατικά υποτίθεται ζητήματα ότι αν δεν είναι αυτή η διαδικασία, να βάλει stop στον αρμόδιο άνθρωπο, επικεφαλής αυτής της ανεξάρτητης αρχής, να έρθει και να ενημερώσει τη Βουλή. Που στη Βουλή λογοδοτούν οι ανεξάρτητες. Πολιτικολογεί ο κύριος Δράμος, όπως λένε ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Κονόμου. Εγώ θα σας πω κάτι. Όλες αυτές οι επιθέσεις, οι βολές, οι ύβρις επί της ουσίας, οι απειλές απέναντι στον πρόεδρο μιας ανεξάρτητης αρχής, νομίζω ότι έχουν μια ξεκάθαρη στόχευση. Να την αποτρέψουν, από το να κάνει τη δουλειά της σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό και πρέπει να σταματήσει. Έχουμε μια ανεξάρτητη, συνταγματικά ανεξάρτητη αρχή. Ο κύριος Ράμος, είτε κάποιος διαφωνεί μαζί του για τους δικούς του, είτε όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιτελεί το καθήκον του. Να διελευκανθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Απορώ λοιπόν πώς έχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι συνάδελφοι το θράσος να απειλούν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Έχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο. Δηλαδή, τι δεν κάνει καλά. Το ότι προσπαθεί να ρίξει φως σε μια υπόθεση που η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει. Εγώ που λέω τον απειλείτε τον κύριο Ράμο. Ο κόσμος βλέπει και αντιλαμβάνεται. Εμείς τι λέμε, ότι υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. Ο κύριος Ράμος την ήξερε, αλλά ακολούθησε ένα άλλο δρόμο και το δημοσιοποίησε. Άρα πολιτικολογεί. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Ράμος. Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο κύριος Ράμος για μένα θα μπορούσε να ακολουθήσει το δρόμο που ήξερε, άρα να συνοηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Για να τα λέμε, γιατί ο κόσμος μας ακούει και μας κρίνει όλοι. Ακριβώς. Ο Ράμος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είπα. Παίζει το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είπα. Θα το καταλάβω, γιατί εγώ αυτό ακούω να περιραίει έξω. Αυτό που εμένα μου προκαλεί, αν θέλετε, εντύπωση, είναι ότι ένας έγκριτος συνταγματολόγος δεν ακολούθησε αυτό που πραγματικά υπάρχει ως διαδικασία. Να μιλήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής και ξέρει. Ωραία, λοιπόν, επιστολή και δημοσιοποίηση και να λέει δεν έχουμε τώρα. Δύο λεφτά, παιδιά. Και αυτό, αν θέλετε, σημαίνει ότι δεν θα πάμε όλη την ώρα με αυτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Θέλουμε και άλλα πράγματα. Μισό λεπτό. Εχθές τι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Σωστό. Μάλιστα. Σωστό. Γιατί θα πέσει όλα τα δελτία ειδήσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό το λόγο οτιδήποτε να λέω εγώ θέλω να δούμε συγκεκριμένα. Να τι πούμε λοιπόν λέει. Ότι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν απήχαν από την πληροφορία για να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Πούτιν και ο Λουκασέγκο. Μάλιστα. Σωστά. Να συσταθεί λοιπόν δικαστήριο για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Ναι. Αυτή η διατύπωση. Α, γιατί απήχαν. Επιτρέπετε λοιπόν. Δεν συμφωνείτε να παραπεμφθεί. Θα σας πω ακριβώς γιατί το κάνουμε. Και θα σας πω γιατί είναι σαφές, έτσι. Είναι συγκεκριμένη η διατύπωση που έχει κάνει. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση. Είναι πιο περιεκτική και λέει λοιπόν. Γιατί εμείς τοποθετηθήκαμε με αποχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατ' επανάληψη τονίσει τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων. Ειδικών δικαστηρίων. Εξασθενεί την νομιμοποίηση του κύρους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μα δεν έχει αρμοδιότητα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σε προκειμένου. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι αυτό λοιπόν το πράγμα
Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο και σε ποιο κατάλληλο όργανο θα τεθεί τέτοιο ζήτημα. Κύριε Χατζησοκράτη, εδώ θεωρούμε... σας λέει η κυβέρνηση, θεωρούμε... λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι κλείνετε το μάτι. Καλά. Ότι λοιπόν, έχετε μία ακριβώς... στάση, είμαι και με το μεν, είμαι και με το δε. Προσέξτε, η κλείνω και το μάτι η λίγο. Η δημόσια διατύπωση, να... κύριε Στάθη, έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Η δημόσια διατύπωση λέει ότι στην περίπτωση της Ουκρανίας τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί, τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στη διάρκεια της παράνομης και βάρβαρης ρωσικής επίθεσης δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο δημαγωγίας, πολιτικών σκοπιμοτήτων και πρόχειρης αντιμετώπισης. Μα δεν ψηφίσατε. Προσέξτε. Όμως. Στα λόγια καλά, αλλά δεν ψηφίσατε. Ωραία. Θέλω να σας πω, στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν διαδικασίες, ψηφίζει μια ομάδα ή όχι ένα ψήφισμα το οποίο έρχεται. Και δεν είναι θέμα αν έχει από χέρι διαφωνία πλήρως στο ζήτημα. Αν έχει διαφωνία σε επιμέρους ζητήματα και όταν έχει μια διαφωνία σε επιμέρους... Τώρα το θέμα είναι ότι σου λέω ότι κλείσεις το μάτι στον Πούτιν. Αυτό σου λέει. Αν λοιπόν πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα με αυτή τη δήλωση, με αυτή τη δήλωση, που η οποία είναι εφτακάθαρη. Εγώ όμως αυτή τη διατύπωση και επίσης την λογική ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συσταθεί ένα δικαστήριο, το οποίο δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι και πώς θα είναι και τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι το ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Μα από εδώ ποιο θα γίνει. Υπουργέ, μια κουβέντα από αυτό. Ποιο δικαστήριο? Ειδικό δικαστήριο να εισταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά. Άρα λοιπόν είναι μια διατύπωση χωρίς να είναι προετοιμασμένη να πάει απλώς και μόνο για λόγους. Άρα είναι γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο ακολούθησαν οι τέσσερις ευρωβουλευτές. Βεβαίως. Αυτό μας λέτε. Α, γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό είναι γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι ήταν προσωπική επιλογή. Θεωρείτε ότι τέσσερις βουλευτές με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο κάναν λάθος. Να είναι σαφές. Έχουμε αντίληψη. Άρα είναι θέση του κόμματος. Μα είναι σαφές. Δεν υπάρχει. Η απόλυτη σαφήνεια την οποία ζήτησε η κυρία Γιανικοπούλου, την οποία νομίζω την ξεκαθάρισα. Πολύ καλά. Έτσι, απολύτως σαφώς. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι, δεν έγινε κανένα. Ελάτε, γιατί όμως έγινε. Γιατί ξαναλέω να το ολοκληρώσω. Γιατί ξαναλέω ότι εδώ αυτές είναι απλώς μόνο πολιτικές προβλήματα και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει. Εδώ είναι μια κουβέντα, για κλείσαμε. Αυτό εδώ έρχεται και αθρίζει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από την πρώτη στιγμή που είχαμε εισβολή στην Ουκρανία. Όταν είχαμε την εισβολή στην Ουκρανία και λέγαμε δεν πρέπει να υπάρχουν υποσημειώσεις, πρέπει η Ελλάδα κυρίως να είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Είχαμε φωνές που έλεγαν. Εγώ να το καταλάβω. Τι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν φωνές που έλεγαν και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι γιατί δεν είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι, γιατί βιαζόμαστε. Καθαρή καταδίκη είναι ή δεν είναι, κύριε Καθηγητή. Γιατί βοηθούν. Γιατί βοηθούν. Η στάση σας δεν κάνει καλό στη χώρα. Η στάση σας, κύριε Χατζησοκράτη, δεν κάνει καλό στη χώρα. Έχετε ψάχνει να βρείτε πώς θα καταδικάσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Και απαντήστε για τα συγκεκριμένα. Δεν κάνει καλό. 19 κατά 33 απόντες. Εσείς ήσασταν ξανά εκεί. Εμείς λοιπόν είμαστε εκεί και λέμε ότι αυτό δεν βοηθάει. Και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Χαϊδεύετε με τον Πούτιν. Είναι ντροπή να λέτε κάτι τέτοια πράγματα όταν είναι καθαρή η στάση μας. Είναι καθαρή η επιτροπή αν γίνει ό,τι είναι. Θα φωνάξετε φρουρά. Θα φωνάξετε φρουρά. Φρουρά θα φωνάξετε. Γεια σας, ευχαριστώ. Φρουρά, φρουρά. Ο Μπαλάφας δεν φώναζε. Φρουρά. Όχι, ρε. Ο Μπαλάουρας. Ο Μπαλάουρας. Ο Μάικς ο Μπαλάουρας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νικήτρια, η κυρία Κουμάκη Ευσταθία. 1.000 ευρώ, Δημήτρη. Ευσταθία μου, με το καλό. Με το καλό, 1.000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτ. Από τη Βιοκαρπέτ, μπράβο. Σε καλή μεριά. Πολύ ωραία. Γιορτάζουν οι ευθυμίες και οι ευθύμηδες σήμερα. Και ο Θύμιος. Και ο Θύμιος, βέβαια. Πρώτος μου ξάδερφος. Μίμη, χρόνια πολλά. Ο Θύμιος. Πρώτο ξάδερφο. Είχα γιαγιά ευθυμία. Α, έχεις γιαγιά ευθυμία. Προχθές δεν έλεγα από την κουβαλάκα με την ευθυμία, ναι, μα σε το παρακαλώ. Λέγαμε στην κηδεία του τέλου. Και είναι και ο πρώτος μου ξάδερφος ο Μίμης. Λοιπόν, και ο Θύμιος, πολλά. Ο φίλος μου, ο Θύμιος ο Μοντέρ. Να είναι καλά ο Θύμιος. Λοιπόν, ο Θύμιος. Ο Θύμιος, τον Αντένα, τον ξέρεις, ο αγαπητός. Αγαπητός. Ο Θύμιος, αγαπητός. Ρε, Θύμιο. Να είναι καλά. Κάνουν και μάζοξη.
Κάνω και μάζοξε. Να τα. Οι παλιές, είσαι εγώ είμαι νέος, εγώ είμαι νεούδι. Δεν είσαι καλεσμένος. Λοιπόν, άντε, τα λέμε... Α, Δευτέρα. Τα λέμε από το Σαββατοκύριακο. Άντε, παιδιά. Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί η Μπέτη Μαγκύρα, παιδιά, γεια σας.